Σαν είναι μεγάλο. Εδώ, λίγα μέτρα από εδώ που καθόμαστε είναι το σχολείο μου. Ποδόσφαιρο από την άλλη μεριά. Τα γόνατα να ματώνω. You know the day destroys the night. Night divides the day. Try to run, try to hide. Break on through to the other side. Break on through to the other side. Η βασική δυσκολία όταν είσαι υπουργός επικρατείας και δίπλα στον πρωθυπουργό είναι ότι να λειτουργείς σε κατάσταση 360 μοιρών. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει πάρα πολλές εταιρείες οι οποίες αναπτύσσουν διαστημικά αντικείμενα και εφαρμογές. 4 ελληνικά πανεπιστήμια να ενώσουν τις δυνάμεις τους και η Ελλάδα σε 1,5 χρόνο από τώρα με 2 να έχει τη δική της, απόλυτα δική της συστοιχία μικροδορυφόρων. Τα περί αναξιοκρατίας νομίζω ότι δεν πρέπει να λέγονται, διότι στη στελέχωση του διαστημικού οργανισμού υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν διεθνή αναγνώριση. Όλη αυτή η αρχική προσπάθεια των τηλεοπτικών αδειών είχε κενά, είχε λάθη από την πλευρά σας. Υπήρχε μια κατάσταση η οποία δυστυχώς ξεβόλευε κάποιες ιδιοκτησίες. Προφανώς βεβαίως και λάθη μπορεί να γίνανε. Το κεντρικό λάθος, ένα μεγάλο λάθος όμως δεν έγινε. Πολλοί λένε ότι είναι χτύπημα κάτω από τη ζώνη, η κυβερνητική πλειοψηφία να χτυπάει την σύζυγο ενός πολιτικού αρχηγού. Δεν υποχρεούται ο κύριος Μητσοτάκης από μόνος του να μας πει ποιος στήριξε τον οικογενειακό του προϋπολογισμό έτσι με ένα ποσό το οποίο ήταν κοντά στα 2 εκατομμύρια ευρώ. Ο Στέλιος Παπάς είναι πρόεδρος των ΟΑΣ στα μισθή και η ιστορία του ΟΑΣ είναι αυτό που λέμε βρωμοκοπάει. Τη λέξη χαρτζιλίκι ή ψίχουλα δεν θα τη χρησιμοποιήσω ποτέ. Ένα βοήθημα 600 ή 700 ευρώ για μια οικογένεια η οποία ζει με ένα τέτοιο μηνιαίο εισόδημα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο Βαρουφάκης είναι ένας εξαιρετικός δάσκαλος των οικονομικών, αλλά κατά τα άλλα νομίζω ότι θα πρέπει λίγο να σταματήσει να λέει ψέματα. Ο Υπουργός είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα ασχοληθεί με τις λεπτομέρειες των προβλημάτων. Ποιο είναι το μεγαλύτερο του ελάττωμα για εσάς? Επενδύει πολύ περισσότερο χρόνο στο να προσπαθήσει να βρει λύσεις οι οποίες ισορροπούν καταστάσεις. Δεν μιλάω για μια περιορισμένη ομάδα η οποία έχει φετίχ με τη βία και θεωρεί ότι αν σπάσει δύο τζαμαρίες επιφέρει κύριο πλήγμα στο σύστημα. Προφανώς ότι πηγαίνουν και κάνουν και παράνομες πράξεις. Είναι προφανές. Δεν θα μεγαλοποιήσω μία πράξη η οποία απλώς πετάει τρικάκια. Λοιπόν, είμαστε εδώ στο άλσος της Κεσαριανής. Πολύ πρωί πρέπει να πω, δεν ξέρω αν είναι ώρα υπουργού αυτό. Είμαστε γύρω στις 8.30. Νομίζω είναι υπουργική ώρα. Είναι. Εγώ νομίζω ότι περισσότεροι δεν έχουν ξυπνήσει, συνάδελφοι, ακόμη. Δεν ισχύει, δεν ισχύει. Σας αρέσει αυτό το μέρος, θέλατε να κάνουμε και εδώ αυτή τη συζήτηση. Τι σας συνδέει με την Κεσαριανή? Η Κεσαριανή είναι μεγάλο. Εδώ, λίγα μέτρα από εδώ που καθόμαστε, είναι το σχολείο μου. Είμαστε στον ιστορικό χώρο του σκοπευτηρίου της Κεσαριανής. Ένα χώρο έτσι, πολύ κρίσιμη ιστορική μνήμη και είναι οι μεριές τις οποίες μεγάλωσα. Είναι η γειτονιά η παλιά δηλαδή, η παιδική γειτονιά. Ναι. Με αναμνήσεις παιδικές, μέχρι ποια ηλικία? Μέχρι την ηλικία που τελειώσαμε το σχολείο, βεβαίως. Μετά... Άρα φανταστώ ότι εδώ στο πάρκο έχετε περάσει χιλιάδες φορές, νεανικές παρέες και πάει λέγοντας. Ποδόσφαιρο από την άλλη μεριά, τα γόνατα να ματώνουν και τα... Έχετε στο μυαλό σας και την πολιτική και ιστορική υπόσταση αυτού του χώρου. Είχα δει και μια δήλωση που λέγατε ότι δεν θυσιάστηκαν αυτοί οι άνθρωποι εδώ για να είναι αριστερά πάντα στην αντιπολίτευση. Και αυτό είχε συζητηθεί και πολύ. Ναι, και είναι μια δήλωση στην οποία θα επιμείνουμε. Διότι ο τόπος της θυσίας ήταν ο τόπος στον οποίο κάποιοι άνθρωποι έδειξαν ότι υπάρχουν αξίες οι οποίες δεν μπαίνουν στο ζύγι. Και επέλεξαν το θάνατο, ακόμα και όταν κάποιοι από αυτούς είχαν τη δυνατότητα να διασωθούν, επέλεξαν τη θυσία. Τη θυσία η οποία είχε έναν πάρα πολύ υψηλό συμβολισμό. Η δικαίωση αυτών των αγώνων σημαίνει καθημερινή προσπάθεια για τη βελτίωση των όρων ζωής του λαού μας. Και αυτό νομίζω ότι είναι που κάνουμε και υπηρετούμε. Λοιπόν, από Υπουργός Επικρατείας, Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής. Ένα υπουργείο το οποίο δεν υπήρχε στη χώρα μας, το οποίο δημιουργήθηκε και
Πείτε μου δύο λόγια, τι έχει αυτό το Υπουργείο, τι δραστηριότητες έχει. Έχει πολλούς τομείς και πολλά πράγματα φορτωμένα και να μου πείτε και ποιο είναι πιο δύσκολη σαν δουλειά. Υπουργός Επικρατείας και πολύ κοντά σε έναν Πρωθυπουργό ή Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής σε ένα τομέα που είναι τελείως παρθένος στην Ελλάδα. Κάθε από τα δύο πόστα έχει τις δυσκολίες τους. Η βασική δυσκολία όταν είσαι Υπουργός Επικρατείας και δίπλα στον Πρωθυπουργό είναι ότι διαρκώς πρέπει να λειτουργείς σε κατάσταση που λέμε 360 μοιρών. Ναι. Οτιδήποτε μπορεί να συμβεί, οποιαδήποτε ώρα της ημέρας. Στο χαρτοφυλάκιο τώρα το οποίο υπηρετούμε είναι ένα νέο πεδίο, νομίζω πάρα πολύ κρίσιμο, το οποίο μπορεί να συντονίσει λίγο τις πολιτικές που ασκεί η πολιτεία γύρω από την ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών. Το πώς αυτές απλώνονται, το πώς αξιοποιούνται από το δημόσιο, το πώς μπαίνουν στην καθημερινή μας ζωή. Και αποδεικνύεται τώρα ότι είναι κάτι το οποίο έπρεπε να έχει γίνει καιρό. Δηλαδή ο χώρος, ο ερευνητικός, η επιχειρηματική κοινότητα του κλάδου της πληροφορικής είχε ένα πάγιο αίτημα τέτοιου τύπου. Και νομίζω ότι η πορεία έχει δείξει ότι έπρεπε να έχει γίνει. Για παράδειγμα, τώρα είναι έτοιμη η προκήρυξη για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δημοσίου. Σε λίγες μέρες ολοκληρώνεται η διαβούλευση και φιλοδοξούμε σε ένα χρόνο από τώρα όλα τα έγγραφα στο Δημόσιο να διακινούνται ηλεκτρονικά. Πόσο πίσω είμαστε σε σχέση με άλλες χώρες? Και δεν μιλάω τώρα για χώρες που είναι στην αιχμή της τεχνολογίας, αλλά με τον μέσο ευρωπαϊκό όρο. Είμαστε πολύ πίσω. Είμαστε πολύ πίσω, διότι ακριβώς υπήρχε και σε αυτόν τον τομέα η κακοδαιμονία που υπάρχει σε πολλές πτυχές της ελληνικής κοινωνικής ζωής. Η κακοδαιμονία του κατακαιρματισμού. Δηλαδή, δεν γίνονταν σχεδιασμένες πολιτικές. Οι φορείς του δημοσίου αναπτύσσανε τα ψηφιακά τους εργαλεία με τρόπο ασύνδετο μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να έχουμε καθυστερήσεις. Αν δεις τους σχετικούς δείκτες, είμαστε πάρα πολύ χαμηλά σε πολλούς από πολλούς τους υποδείκτες, ακόμα και τελευταίοι. Αλλά νομίζω ότι τώρα έχει αρχίσει μια πάρα πολύ γρήγορη διαδικασία ανάκαμψης, θα έλεγα. Διαδικασία ανάκαμψης, βεβαίως, σε μια χώρα που δεν έχει αυτή τη στιγμή την οικονομική δυνατότητα να επενδύσει πολλά χρήματα στον τομέα της τεχνολογίας. Ξέρω ότι η τεχνολογία δεν έχει τέλος, δεν σταματάει να τρέχει. Άρα, όσο και αν τρέχουμε εμείς, όταν οι άλλοι τρέχουν πιο γρήγορα από εμάς, πάντα αυτό το ψηφιακό χάσμα θα υπάρχει. Άρα, πώς μπορούμε να φτάσουμε κάποια στιγμή τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης? Μπορούμε να επενδύσουμε στις τεχνολογίες τις τελευταίες, τις τεχνολογίες αιχμής, δηλαδή τις τεχνολογίες που αντέχουν στο μέλλον. Δηλαδή, συνδεσιμότητες στο ίντερνετ. Εάν δείτε την συνδεσιμότητα που έχετε ενδεχομένως στο σπίτι σας, είναι πολύ πιθανό αυτό που γράφει το χαρτί ότι έχετε να μην το παίρνετε στην πραγματικότητα. Όλοι σχεδόν το ζούμε αυτό. Τι κάνουμε λοιπόν? Διοχετεύουμε όλα τα διαθέσιμα ευρωπαϊκά και ελληνικά χρήματα σε λύσεις οι οποίες είναι συμβατές με την τεχνολογική αιχμή. Mm-hmm. Σε οπτική ή να στο σπίτι. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα νοικοκυριά θα μπορούν να έχουν συνδεσιμότητες οι οποίες είναι απολύτως συμβατές και με αυτό που έχουμε ανάγκη να έχουμε και με τους στόχους της ΕΕ. Υπάρχουν τρόποι δηλαδή, αλλά τι πρέπει να κάνεις? Πρέπει να πας να περάσεις από πάνω από μια τεχνολογία, να κάνεις ένα βήμα το οποίο θα είναι διπλό κατά αυτή την έννοια. Με αυτό δεν νομίζω ότι θα διαφωνούσε κανένας Έλληνας, ότι έχουμε την ανάγκη να αποκτήσουμε τις υποδομές για να μπορέσουμε να τρέξουμε και να φτάσουμε το μέσο ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι πολλές συζητήσεις και τα πολλά σχόλια αρχίζουν όταν εσείς βάζετε στην κουβέντα τη λέξη διάστημα. Και εκεί βεβαίως ξεκινάει μια μεγάλη ιστορία. Γιατί η Ελλάδα πρέπει να αποκτήσει έναν διαστημικό οργανισμό, γιατί η Ελλάδα πρέπει να επενδύσει σε διαστημικές τεχνολογίες, γιατί πρέπει να φτιάξουμε ένα δορυφόρο, αν πρέπει να φτιάξουμε. Ψωμί δεν έχουμε να φάμε και ο παπάς θέλει να πάμε στο διάστημα και πάει λέγοντας. Το τρολάρισμα που έχει πέσει το ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα. Τι δουλειά έχουμε εμείς λοιπόν εδώ πέρα που ακόμα δεν έχουμε λύσει τα χαρτιά στο δημόσιο, για παράδειγμα, και το πώς θα βγάλει κανείς μια βεβαίωση σε αυτή τη χώρα, με το να πάμε στο διάστημα, να αποκτήσουμε διαστημικό οργανισμό και όλα αυτά τα ωραία τα οποία σχεδιάζεται. Να ξεκαθαρίσουμε καταρχήν το εξής. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει πάρα πολλές εταιρείες οι οποίες αναπτύσσουν διαστημικά αντικείμενα και εφαρμογές. Mm-hmm. Έχει επίσης πανεπιστήμια τα οποία έχουν διακριθεί και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη δυνατότητά τους να κατασκευάζουν διαστημικά αντικείμενα και να αναπτύσσουν διαστημικές εφαρμογές. Mm-hmm. Τι δεν είχαμε μια εθνική πολιτική, ούτως ώστε όλες αυτές οι δυνάμεις της χώρας να συγκλίνουν σε ένα σχέδιο και να αναπτύξουν πολιτικές και εφαρμογές για το συμφέρον της χώρας. Παράδειγμα, ελληνικό πανεπιστήμιο μπορεί και κατασκευάζει μικροδορυφόρους από την αρχή μέχρι το τέλος. Δεν το είχε κάνει ποτέ στα πλαίσια ενός ελληνικού διαστημικού προγράμματος. Για ποιον το είχε κάνει? Το είχε κάνει για ένα πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε όμως,
έχει γίνει κατορθωτό, 4 ελληνικά πανεπιστήμια να ενώσουν τις δυνάμεις τους και η Ελλάδα σε 1,5 χρόνο από τώρα με 2 να έχει τη δική της, απόλυτα δική της συστοιχία μικροδορυφόρων. Πρακτικά να ρωτήσω εγώ, κατασκευάζουμε ή θα κατασκευάσουμε μικροδορυφόρους, τους οποίους θα εκτοξεύσουμε με τη βοήθεια των γνωστών εταιριών στο διάστημα, φαντάζομαι. Της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος, ναι. Διότι η Ελλάδα έχει δικαιώματα. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν είμαστε στο μηδέν. Γιατί εντάξει, το να υπάρχουν και κάποια αστεία στην καθημερινή πολιτική συζήτηση είναι καλοδεχούμενο. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν ξεκίνησε η διαστημική πορεία της χώρας από το μηδέν. Mm-hmm. Δεν ξεκίνησε με τον Ελληνικό Διαστημικό Οργανισμό. Ο Ελληνικός Διαστημικός Οργανισμός έχει την φιλοδοξία να συνενώσει και να επιταχύνει διαδικασίες. Άρα, επειδή ακριβώς μπορούσαμε να κάνουμε πράγματα, είχαμε την υποχρέωση να σχεδιάσουμε κιόλας. Ωραία. Οπότε η Ελλάδα θα έχει τους δικούς της, κατασκευασμένους από ελληνικά χέρια, από ό,τι καταλαβαίνω, δορυφόρους στο διάστημα με βάση το πρόγραμμά σας. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι σε 1,5 με 2 χρόνια θα είναι στη θέση τους. Οι οποίοι τι προβλήματα θα μας λύσουν στην καθημερινότητά μας και σε επίπεδο χώρας? Υπάρχουν άπειρες εφαρμογές. Εφαρμογές παρατήρησης γης, εφαρμογές πρόληψης φυσικών καταστροφών, εφαρμογές που έχουν να κάνουν με τηλεπικοινωνίες. Δηλαδή, μπορούμε να αναπτύξουμε συστήματα δικής μας επικοινωνίας του Υπουργείου Εξωτερικών, για παράδειγμα, με πρεσβείες οι οποίες βρίσκονται σε. Στην άλλη άκρη της γης. Mm-hmm. Να έχεις δηλαδή μια υποδομή η οποία θα υποστηρίζει απόλυτα αυτόνομες δυνατότητες επικοινωνίας. Αυτό το ότι η Ελλάδα θα έχει σε 1,5 χρόνο τους δικούς της δορυφόρους στο διάστημα είναι σαν εκείνη την εξαγγελία Σαμαρά, ότι σε ένα χρόνο θα έχουμε όλοι ίντερνετ δωρεάν? Δεν ξέρω τι εννοούσε ο κύριος Σαμαράς και ποιος το συμβούλεψε να το πει αυτό για ελεύθερο ίντερνετ παντού. Ναι. Αλλά η Ελλάδα. Θέλω να πω πως είναι γι' αυτό λίγο. Όχι, κοιτάξτε, ξέρετε, μεγάλο επίβολο. Όχι, δεν είναι, γιατί δεν ξεκινάμε από το μηδέν. Δηλαδή τα ελληνικά πανεπιστήμια τους έχουν κατασκευάσει. Δεν θα κάνουν κάτι για πρώτη φορά. Θα κάνουν κάτι που το έχουν ξανακάνει. Απλά θα το κάνουν για τις ανάγκες του ελληνικού διαστημικού προγράμματος. Και αυτό νομίζω είναι το πιο κρίσιμο. Τελειώνουν εδώ τα σχέδιά μας. Δεν πάμε στο φεγγάρι που σας λένε και δεν πάμε στον Άρη στη συνέχεια. Τώρα ανοίγεται κρίσιμη συζήτηση. Παρόλο που. Υπάρχει τέτοιο σχέδιο? Όχι. Προσέξτε. Στο διάστημα μπορείς να κάνεις γενικώς 3 πράγματα. Να παρατηρείς τα αστέρια, που το κάνουμε πάρα πολύ ωραία με το αστεροσκοπείο μας, το οποίο κάνει εξαιρετική δουλειά. Να στέλνεις αποστολές σε μακρινούς πλανήτες, πράγμα το οποίο δεν έχουμε τη δυνατότητα. Και δεν θα ήταν σοφό να αφιερώσουμε πόρους τόσο ώστε να το καταφέρουμε, δηλαδή να πηγαίνει στον Ερμή, στην Αφροδίτη, στον Πλούτονα, ή να, στο χαμηλότερο διάστημα, να εκτοξεύεις αντικείμενα και να αναπτύσσεις εφαρμογές. Εκεί μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά. Και υπάρχει, νομίζω, και πάρα πολύ σοβαρό οικονομικό αποτέλεσμα, αλλά και αποτέλεσμα ισχύως για τη χώρα. Αυτή η δορυφορική τεχνολογία μπορεί να επεκταθεί και σε στρατιωτικό κομμάτι? Δηλαδή, θέλω να πω, θα μπορούσε η Ελλάδα. Ξέρω ότι η στρατιωτική δορυφόρη είναι πολύ πιο πολύπλοκα μηχανήματα και πολύ πιο ακριβά. Αλλά θα μπορούσε η Ελλάδα να δει και το δικό της στρατιωτικό δορυφόρο, ας πούμε, στο Σεφερμιά. Οι δύο δορυφόροι, ο πρώτος που είναι αυτή τη στιγμή στο διάστημα, ο Ελάσσα 3 και ο Ελάσσα 4, ο οποίος θα εκτοξευθεί μέχρι το τέλος του χρόνου, θα δώσουν δυνατότητα στην Ελλάδα να έχει πολλούς αναμεταδότες. Κάποιοι από αυτούς χρησιμοποιούνται και για τις ανάγκες των ελληνικών ενοπλών δυνάμεων. Και καταλαβαίνετε ότι είναι και αυτό εξίσου σημαντικό. Προφανώς και είναι σημαντικό και ίσως είναι και το σημαντικότερο και στην κατάσταση που βρισκόμαστε. Βεβαίως, όλη αυτή η παραφιλολογία, όλος αυτός ο θόρυβος ήρθε να ενισχυθεί και από την πολύ γρήγορη παρέτηση του κυρίου Κρυμιζή στην υπηρεσία. Ένας πολύ σημαντικός επιστήμονας, ο οποίος μπήκε, είδε, λέει, αυτό το οποίο λέγεται δημόσιος τομέας, Υπουργείο, Γενική Γραμματεία κτλ. Και φύγε τρέχοντας. Δεν ήταν καλό για την εικόνα του ελληνικού. Ναι, μόνο που ο κύριος Κρυμιζής είχε υπηρετήσει κάτω από το Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας την περίοδο 2004-2009. Και δυστυχώς με φέρνεται στη δύσκολη θέση να πω ότι εκείνο τον καιρό η απορροφητικότητα των κονδυλίων από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος δεν ήταν ικανοποιητική. Ήταν κάτι το οποίο θα έπρεπε να έχουμε αποφύγει. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι. Είμαστε τώρα ήδη στην επόμενη μέρα και γίνεται πολύ καλό σχεδιασμό. Εδώ υπάρχει μια διπλή λογική να το διαβάσει αυτό κανείς. Ή εσείς θα έπρεπε να έχετε αποφύγει να διορίσετε τον κύριο Κρυμιζή, που δεν νομίζω θα σας το πει κανείς αυτό, γιατί είναι ένα πολύ σημαντικός επιστήμονας, ή θα έπρεπε να έχετε αποφύγει αυτά τα οποία καταγγέλει ο κύριος Κρυμιζής, ότι δηλαδή στην ουσία στήθηκε ένας οργανισμός υπό τον πλήρη έλεγχο της Γενικής Γραμματείας, με αναξιοκρατία, με αδιαφάνεια στα κονδύλια. Δεν θα συμφωνήσω καθόλου. Όχι, αδιαφάνεια, δεν υπάρχει διαχείριση κονδύλια. Δεν το λέω εγώ, το ξέρω. Ναι, ξέρω. Το διαβάσατε. Μεταφέρεται αυτό που. Αυτό είναι πάρα πολύ προσεκτικός όταν μιλάει και για τα οικονομικά, διότι δεν έχει υπάρξει καμία διαχείριση κονδυλίων. Mm-hmm. Αλλά τα περί αναξιοκρατίας νομίζω ότι δεν πρέπει να λέγονται, διότι στη στελέχωση του διαστημικού οργανισμού υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν διεθνή αναγνώριση. Και, εν πάση περιπτώσει, απόλυτος αξιολογητής
Δεν είναι ούτε ο Παπάς, ούτε ο Σρόιτερ, ούτε ο Τσίπρας, ούτε ο Μητσοτάκης, ούτε ο Κρυμιζής. Έτσι. Λοιπόν, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι υπηρετούν το διαστημικό οργανισμό, οι οποίοι δεν έχουν ανάγκη να αποδείξουν σε κάποιον την επιστημοσύνη τους και την ικανότητά τους να υπηρετούν αυτόν τον κλάδο. Αλλά νομίζω και επαναλαμβάνω, είμαστε στην επόμενη μέρα και θα βρεθούν τρόποι όλοι να συμβάλλουν στην νέα προσπάθεια. Και η επόμενη μέρα βεβαίως ξεκίνησε έναν άλλο γύρο συζήτησης. Ανέλαβε ο κύριος Πρωτόπαπας. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δοκιμαστεί σε κάποιες θέσεις, δεν είχε ιδιαίτερη θέση με το διάστημα. Όχι, με συγχωρείτε. Είχε και μάλιστα ήταν και στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δορυφόρων, είχε διοικητική θέση. Ήταν στον ΕΛΑΣΑΤ πολύ πριν διασπαστεί ο ΕΛΑΣΑΤ από τον ΟΤΕ και ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος με συνέπεια είχε υπηρετήσει την ιδέα, η οποία δυστυχώς δεν εισακούστηκε από την τότε πολιτική ηγεσία, να μην πωληθεί ο ελληνικός δορυφόρος μαζί με τον τηλεπικοινωνιακό οργανισμό. Άρα νομίζω είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει, θα σας έλεγα, δεκαετίες πείρας στο ζήτημα αυτό. Και μπορεί να είναι και άριστο στη δουλειά του. Mm-hmm. Δεν μπορώ να το πω, δεν το γνωρίζω. Mm-hmm. Εσείς έχετε καλύτερη εικόνα γιατί έχετε συνεργαστεί και μαζί του. Αυτό που προκάλεσε τη μεγάλη συζήτηση για τον κύριο Πρωτόπαπα είναι οι θέσεις του για τον περίφημο Άγιο Πορφύριο. Και εδώ τώρα ξεκινάει μια άλλη συζήτηση. Δεν θέλω να το ανοίξω πάρα πολύ, αλλά πώς ένας άνθρωπος ο οποίος πιστεύει ότι ένας Άγιος, για παράδειγμα, βλέπει μέσα από τη γη, εντοπίζει τους καρκινικούς όγκους καλύτερα από μικροσκόπιο και μπορεί να σταματήσει το χρόνο, γιατί αυτό είπε για τον Άγιο Πορφύριο τον Καυσοκαλυβίτη, δίνει δηλαδή θεϊκές διαστάσεις σε έναν Άγιο, ακόμη και τη δυνατότητα να σταματήσει το κύλιγμα του χρόνου στην ουσία, πώς αυτός ο άνθρωπος στην ουσία μπορεί να συνεργαστεί με σύγχρονους επιστήμονες. Εντάξει, αυτό είναι τώρα το ζητούμενο. Το να ισχυρίζεται κανείς ότι ο συγκεκριμένος, ας πούμε, έχει δυσιδαιμονίες ή οτιδήποτε τέτοιο, νομίζω ότι δεν είναι άξιο σχολιασμού. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι ούτε τα θρησκευτικά του πιστεύω, ούτε κάποιες άλλες πεπιθήσεις του θα έπρεπε να είναι δικό μας κριτήριο για την τοποθέτηση αυτή. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αποδείξει ότι μπορεί να υπηρετήσει ως επιστήμονας αυτό το πόστο και νομίζω ότι τα γεγονότα θα διαψεύσουν όσους νομίζουν ότι με το ζήτημα μπορούν να γελούν. Έρχομαι εγώ και μου κάνετε μια συνέντευξη για δουλειά. Όχι για διεθνών σύμβουλο ενός οργανισμού, για δουλειά. Και σας λέω ότι κοιτάξτε να δείτε, κύριε Παπά, εγώ πιστεύω ότι ο Άγιος Πορφύριος είναι ένας Άγιος ο οποίος έχει καταφέρει να πετύχει τη συστολή του χρόνου. Για ποια δουλειά θα σας έκανα? Για τη δουλειά του επικεφαλής ενός διαστημικού οργανισμού. Δεν θα έμπαινε στις ερωτήσεις, νομίζω. Δεν θα έμπαινε στις ερωτήσεις ο Άγιος Πορφύριος. Φαντάζομαι η δική σας άποψη για τον Άγιο Πορφύριο δεν σταματάει το χρόνο και δεν βλέπει μέσα στη γη και δεν σταματάει τους σεισμούς και δεν έχει και τη δυνατότητα να νομίζω δει καλύτερα τους σεισμούς. Νομίζω ότι το ποιες είναι οι φιλοσοφικές τοποθετήσεις καθενός και τις οποίες ξέρετε και ο καθένας μας έχει καταλήξει και μέσα από διαδικασίες επίπονες και επιλογές είναι φανερό. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να στέκονται οι θρησκευτικές πεπιθήσεις ή μη του καθένα εμπόδιο για τη συνεργασία, άλλη μόνο. Δηλαδή δεν γίνεται να καθυβρίζουν ότι δεν έχουμε το Θεό μας εντός εισαγωγικών και να μας κατηγορούν ότι ένας από αυτούς που επιλέξαμε είναι θρήσκος. Δεν σας κατηγόρησε κανείς ότι είναι θρήσκος. Σας κατηγόρησε κανείς το γεγονός ότι αυτός ο άνθρωπος το έχει πάει λίγο παρακάτω και χωρίς να θέλω να μπω στην πνευματική αναζήτηση του καθενός. Δεν θα συμφωνήσω πάντως ότι αυτού του τύπου, ας πούμε, μπορεί να έχει μια ιδέα η οποία να ελέγχεται επιστημονικά. Δεν έχετε συζητήσει περί Αγίου Πορφυρίου. Δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να το συζητήσω. Αλίμονο. Όταν βρισκόμαστε με αυτούς τους ανθρώπους, με ενημερώνουν για την πορεία των δράσεων του διαστημικού οργανισμού, συζητάμε το τι πρέπει να γίνει παρακάτω. Αυτό είναι το αντικείμενο συζήτηση. Αλίμονο. Πάντως σας ξημερώνει ένα μετά το άλλο πρέπει να πω. Δηλαδή δεν βαριέστε κιόλα. Είχατε την περίπτωση Κρυμιζή, μετά είχατε τον Άγιο Πορφύριο. Έχετε κάτι όποιος θέλει βαρετές, με ένα μαγικό τρόπο. Όποιος θέλει βαρετές δουλειές υπάρχουν. Ισχύει. Με ένα μαγικό τρόπο σας φέρνει πάντα στην επικαιρότητα. Έτσι. Υπάρχει νομίζω και μια πρόνοια έτσι, επικοινωνιακή από ορισμένους. Δεν υποχρεούται ο κύριος Μητσοτάκης από μόνος του να μας πει ποιος στήριξε τον οικογενειακό του προϋπολογισμό έτσι με ένα ποσό το οποίο ήταν κοντά στα 2 εκατομμύρια ευρώ. Πριν από όλο αυτό που ζούμε ήταν βεβαίως η μεγάλη πορεία και το μεγάλο θέμα των τηλεοπτικών αδειών. Και εκεί περάσατε δύσκολα. Βέβαια. Και περάσατε δύσκολα, δεν ξέρω αν περνάτε ακόμη, αλλά νομίζω ότι αυτό το θέμα σιγά σιγά έχει μπει σε ένα δρόμο. Θέλω να ρωτήσω τώρα και με την ειλικρίνεια που σας διακρίνει, όλη αυτή η αρχική προσπάθεια των τηλεοπτικών αδειών είχε κενά, είχε λάθη από την πλευρά σας, είχε
τρόπους να γίνει καλύτερα και να περάσει όλο αυτό το πράγμα πιο ομαλά. Να μην φτάσουμε στην απόρριψη του νομοσχεδίου από το Συμβούλιο της Επικρατείας, να μην περάσουν τόσοι μήνες και να μην γίνει και τόση φασαρία στο κάτω-κάτω. Να μην γίνει φασαρία δεν νομίζω. Διότι υπήρχε μια κατάσταση η οποία δυστυχώς ξεβόλευε κάποιες ιδιοκτησίες. Αλλά προσέξτε να δείτε, όποιος πει ειδικά σε δημόσια συζήτηση ότι είναι αλάθητος, αντιλαμβάνεστε ότι επιφέρει από μόνος του ένα κέριο πλήγμα στην αξιοπιστία του. Προφανώς βεβαίως και λάθη μπορεί να γίνανε. Το κεντρικό λάθος, ένα μεγάλο λάθος όμως δεν έγινε. Και αυτό νομίζω έρχεται η ίδια η ζωή να το επιβεβαιώσει. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή πάμε να ολοκληρώσουμε μια διαδικασία η οποία θα καταλήξει στις 5 ή στις 6 άδειες, έναν περιορισμένο αριθμό, παρόλες τις ανοησίες, τις απίστευτες, οι οποίες ακούστηκαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης, θα υπάρχει τίμημα και θα υπάρχει και κάτι πάρα πολύ σημαντικό για το οποίο δώσαμε μάχη. Ένα ελάχιστο όριο στον αριθμό των εργαζομένων. Mm-hmm. Έτσι, μιλάμε για ένα κλάδο ο οποίος έχει καταταλαιπωρηθεί. Έτσι, ζείτε κι εσείς, δουλεύετε, εργάζεστε στην τηλεόραση, η τεχνική εδώ πέρα, όλα τα παιδιά, τα αγόρια και τα κορίτσια γνωρίζουν το τι σημαίνει. Έτσι, και το τι βίωσε ο κλάδος μέσα στην κρίση, αλλά νομίζω ότι η ρύθμιση θα δώσει τη δυνατότητα με ένα καθαρό τοπίο να πάμε στην επόμενη μέρα και να έχουν τη δυνατότητα και τα κανάλια να είναι βιώσιμα μέσα και από άλλες ρυθμίσεις. Έτσι, γιατί φέραμε και μια ρύθμιση στη διαφήμιση, η οποία νομίζω ότι θα τα ενισχύσει και πρέπει. Εμείς δεν θέλουμε τα κανάλια να είναι οικονομικοί οργανισμοί οι οποίοι είναι μη βιώσιμοι. Γιατί καθώς βγαίνουμε από την κρίση, θέλουμε και τα κανάλια να επενδύσουν στο τηλεοπτικό προϊόν. Φαντάζομαι σε κανένα τομέα δεν θέλετε επιχειρήσεις οι οποίες να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν και να χρεοκοπούν. Γιατί ξέρετε τι κατηγορηθήκαμε, ότι θα μειωθεί ο φόρος διαφήμισης, λέει, από το 20 στο 5. Και να, ο παπάς και η κυβέρνηση τα βρήκανε με τις ιδιοκτησίες των καναλιών και τους μειώνουν το φόρο. Ο φόρος αυτός μπήκε και έχει αποφέρει στο δημόσιο πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ ακριβώς επειδή δεν υπήρχε η δυνατότητα να υπάρξει χρέωση για τηλεοπτική άδεια, επειδή υπήρχε όλο αυτό το θεσμικό κενό. Εφόσον προχωρούμε τώρα στην καθαρή αδειοδότηση, δεν έχουμε κανένα λόγο να έχουμε διαρκώς και παραπάνω βάρη στους οικονομικούς οργανισμούς που λέγονται κανάλια. Θα θέλαμε να περισσεύουν χρήματα, να αναπτυχθεί και η διαφημιστική αγορά, να εισπράξουν χρήματα τα οποία να τα επανεπενδύσουν, mm-hmm. να φτιάξουν καλές παραγωγές, να μπουν στη μυθοπλασία. Έχει παράξει η τηλεόραση διαμάντια πραγματικά. Έτσι, και αυτό το πράγμα κόπηκε με την κρίση. Με ποιους όρους θα πάμε στην επόμενη μέρα? Υστέρων, λοιπόν, βλέποντας εκείνη την αρχική προσπάθεια και τον διαγωνισμό με τις 4 άδειες, αλλά και τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, πού κάνατε λάθος, πού έπρεπε τα πράγματα να είναι αλλιώς? Κοντοσταθήκαμε, νομίζω. Και ενδεχομένως αυτό τώρα εκ των υστέρων κρίνοντας να μην έπρεπε να συμβεί. Υπήρχε μία σκέψη για να έρθει μία τροπολογία για την γρήγορη μετάβαση στο καθεστώς της αδειοδότησης. Και εκεί πέρα δόθηκε μία τελευταία ευκαιρία για τη συγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Μεσολάβησε ότι μεσολάβησε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ενδεχομένως να πρέπει να είμαστε πιο τολμηροί. Αλλά θέλω αυτή τη στιγμή να καταλάβουμε και εμείς που το συζητάμε και οι άνθρωποι που θα δουν την εκπομπή. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης πήρε απόφαση να χρεώσει για άδεια με βάση τα αποτελέσματα του διαγωνισμού του 2016. Συνεπώς, δεν υπήρχε άλλη προσπάθεια αποτίμησης του αγαθού που λέγεται τηλεοπτική άδεια πανελλαδικής εμβέλειας στην Ελλάδα. Mm-hmm. Από το δικό μας το διαγωνισμό έγινε. Και με βάση το 4339, το νόμο που ψηφίσαμε από το 2015, θα ολοκληρωθεί η αδειοδότηση. Η αδειοδότηση αυτή έχει και πάρα πολύ, έτσι, θα σας έλεγα, αυστηρά κριτήρια ως προς την ποιότητα. Την ποιότητα του σήματος του τηλεοπτικού το οποίο πρέπει να εκπέμπεται, τον χώρο τον οποίο πρέπει να έχουμε στα στούντιο, την ποιότητα και την τεχνολογία των μηχανημάτων. Άρα νομίζω, και το λέω πραγματικά έτσι με βαθιά πίστη, ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή η δυνατότητα η τηλεόραση ελληνική να απελευθερώσει τις δυνάμεις της και να παράξει πράγματα για τα οποία όλοι θα είμαστε περήφανοι. Έχετε σκεφτεί ποτέ τι θα είχε συμβεί αν είχε προχωρήσει ο διαγωνισμός, είχε περάσει και από το Συμβούλιο της Επικρατείας με τους ανθρώπους οι οποίοι πλειοδότησαν τότε? Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Ο κ. Καλογρίτσας, ο οποίος είχε κερδίσει αρχικά. Όχι, δεν πλειοδότησε ο κ. Καλογρίτσας. Ο κ. Καλογρίτσας, με το που έγινε καθαρό ότι δεν έχει την οικονομική δυνατότητα, υπήρχε απόλυτη πρόνοια και στο νόμο και στην προκήρυξη για να έρθει ο επόμενος. Θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή ένας άνθρωπος, ο οποίος μπήκε στο διαγωνισμό εκείνη την εποχή, κατέθεσε φάκελο κτλ., έχει χρεοκοπήσει τα έργα του τα οποία είχε πάρει. Κύριε Σρόιτερ, σας επαναλαμβάνω ότι αποδείχθηκε ότι ο διαγωνισμός ήταν σχεδιασμένος με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να μην κινδυνεύσει. Δηλαδή,
να μην δημιουργηθεί κενό, να αντικατασταθεί αμέσως από τον επόμενο, διότι υπήρχε η λίστα επιλαχόντων και να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία. Ούτε χάρες γίνονταν σε κανέναν, ούτε τίποτα. Με το που διαπιστώθηκε ότι μία από τις προϋποθέσεις δεν καλύπτονται, προχωρήσαμε στον επόμενο. Στήχησε στην κυβέρνηση αυτή η ιστορία που λέγεται τηλεοπτικές άδειες. Προφανώς ήταν πλήγμα. Αλλά εδώ νομίζω ότι διεξήχθη μία μάχη η οποία άφησε ένα πάρα πολύ σημαντικό αποτύπωμα και η οποία, αν μου επιτρέπετε, δικαιώνεται όμως εκ των υστέρων. Έτσι, δηλαδή, μπορεί εκείνη τη στιγμή να υπήρξε ένα φρένο, αλλά δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κανείς που να λέει ότι δεν υπάρχει ζήτημα αδειοδότησης, ότι οι άδειες πανελλαδικές πρέπει να είναι 16, 17, 18, 20. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα στο δημόσιο διάλογο. Δηλαδή, έχουμε βαρύ αρχείο από δηλώσεις τελεχών της αξιωματικής αντιπολίτευσης που λέγανε ότι αυτό που πάτε να κάνετε δεν έχει νόημα, διότι έχει δοθεί μία άδεια στον πάροχο δικτύου, άρα δεν χρειάζεται άδεια παρόχων περιεχομένου. Όλη αυτή η προσπάθεια μπαίνει σε έναν δρόμο. Έχετε και μια άλλη, ένα άλλο μέτωπο στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και αυτό είναι η ΕΡΤ. Η ΕΡΤ επανασυστάθηκε λοιπόν, λειτουργεί όπως λειτουργεί, με τα ζητήματα που έχει ένας δημόσιος οργανισμός. Έχουν συζητηθεί, έχουν γραφτεί και έχουν ακουστεί πάρα πολλά. Είχαμε παραιτήσεις στην ΕΡΤ, είχαμε αλλαγές στη διοίκηση της ΕΡΤ. Θέλω να ρωτήσω αν είστε ευχαριστημένος από αυτό το οποίο έχουμε ως αποτέλεσμα σήμερα, αν είναι η ΕΡΤ έτσι όπως την ονειρευόσασταν ή την σχεδιάζατε εσείς με τους δικούς σας ανθρώπους, και αν είστε και ικανοποιημένοι από το τελικό αποτέλεσμα. Κοιτάξτε, η ΕΡΤ αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο καλύτερο σημείο από τότε που άνοιξε. Αυτό είναι προφανές και αν δει κανείς και την τηλεθέασή της και τη δυνατότητά της να περνάει στο επόμενο στάδιο της τεχνολογίας. Δηλαδή η ΕΡΤ είναι η πρώτη και η μόνη στην ελληνική τηλεόραση αυτή τη στιγμή που έχει προχωρήσει και έχει αναπτύξει τη λεγόμενη υβριδική τηλεόραση. Δηλαδή την τηλεόραση η οποία παίρνει σήμα και από τον επίγειο σταθμό και από τις κεραίες δηλαδή και από το διαδίκτυο και φτιάχνει αυτό που λέμε on-demand υπηρεσίες. Δηλαδή μπορεί κάποιος με μια έξυπνη τηλεόραση η οποία έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο να πατήσει το λεγόμενο κόκκινο κουμπί και να έχει σχεδόν όλο το πρόγραμμα της ΕΡΤ και άλλες χρηστικές πληροφορίες στο τηλεκοντρόλ. Τεχνικά μπορεί να είναι ένας οργανισμός ο οποίος να είναι άρτιος. Όχι, δεν έχει, προσέξτε, προφανώς και έχει καθυστερήσεις και προβλήματα. Δηλαδή είχε ένα οργανόγραμμα το οποίο δεν ανταποκρίνονταν στις σύγχρονες ανάγκες μιας τηλεόρασης. Δηλαδή προσπαθήστε εσείς που είστε άνθρωπος τηλεόρασης, αν μου επιτρέπετε, να σκεφτείτε έναν όμιλο ενημέρωσης ο οποίος δεν έχει newsroom. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο μπορεί να είναι επιθυμητό. Μήπως και εκεί πήγαν τα πράγματα λίγο ανάποδα, μήπως βιαστήκατε. Δηλαδή, πριν επανασυσταθεί και λειτουργήσει ένας οργανισμός, μήπως έπρεπε να υπάρχει ένα business plan, ένα οργανόγραμμα. Αυτή την κριτική οφείλω να πω ότι είναι μια κριτική η οποία ενδεχομένως να έχει μια βάση. Η ΕΡΤ ήταν ανάγκη να επαναλειτουργήσει σε μια στιγμή πάρα πολύ δύσκολη και για τη χώρα και για την κυβέρνηση και για όλους. Δεν είχαμε την πολυτέλεια, δηλαδή αν με ρωτάγατε τι θα κάνατε έτσι και δεν υπήρχε το θέμα της διαπραγμάτευσης ή κρίση με τους εταίρους και όλοι αυτοί, θα μπορούσαμε να κάτσουμε 1,5 χρόνο, 2 χρόνια να οργανώσουμε έναν εκτεταμένο διάλογο, να σχεδιάσουμε από την αρχή. Βεβαίως δεν είχαμε την πολυτέλεια του χρόνου, κακά τα ψέματα. Υπήρχε ένα μόρφωμα το οποίο ήταν προσβλητικό για τη χώρα στη θέση του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα. Έπρεπε να λυθεί πάρα πολύ γρήγορα αυτό το ζήτημα. Λύθηκε. Η ΕΡΤ αυτή τη στιγμή είναι στα πόδια της, είναι σε όλα τα μεγάλα γεγονότα, είναι στα μεγάλα αθλητικά γεγονότα, παράγει πρωτογενείς ειδήσεις, οι εκπομπές της έχουν αποκτήσει βηματισμό και νομίζω ότι κάποιοι πρέπει να σταματήσουν να την εργαλειοποιούν και στην πολιτική αντιπαράθεση. Επειδή μιλήσατε για την πολιτική αντιπαράθεση, η αντιπολίτευση καταγγείλει ότι οι εκπομπές της ΕΡΤ είναι μονόπλευρες εκπομπές. Ότι ασκούν κριτική στην αντιπολίτευση και ότι στηρίζουν την κυβέρνηση. Ότι έχετε φτιάξει με λίγα λόγια ένα κρατικό μαγαζί για ακόμη μια φορά. Υπάρχουν περιστατικά τα οποία έχουν συζητηθεί πάρα πολύ από εκπομπές της ΕΡΤ. Θέλω να ρωτήσω αν και εσείς έχετε την αίσθηση ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα πράγματα ως προς την αντικειμενικότητα της ΕΡΤ ή αν θεωρείτε ότι είναι μια χαρά αντικειμενικό. Κοιτάξτε, νομίζω ότι η ΕΡΤ έχει παρουσιαστές, εκφωνητές και ανθρώπους που βγαίνουν και γίνονται τα πρόσωπά της, οι οποίοι αφορούν όλο το φάσμα των απόψεων. Από εκεί και πέρα η Νέα Δημοκρατία νομίζω ότι είναι έτοιμη σε οποιαδήποτε στιγμή και οποιοδήποτε περιστατικό να το αξιοποιήσει για να ξαναχτίσει την επιχειρηματολογία η οποία θα καταλήξει στο να κλείσει την ΕΡΤ εκ νέου. Αυτή είναι η απλή αλήθεια και όλα τα άλλα νομίζω, διότι πάντα υπήρχαν πολιτικές απόψεις των ανθρώπων οι οποίοι βγαίνουν στο γυάλι έτσι, είτε είναι αριστεροί, είτε είναι δεξιοί, είτε είναι κεντρώοι. Έχουν ακουστεί ακραία πράγματα και στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, ας πούμε, ακούγονται ακραία πράγματα για το πρόσωπό μου. Ακραία κριτική και ειρωνίες και. Αλλά στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Βεβαίως.
θέλω να μου πείτε αν είστε ικανοποιημένος για να αλλάξουμε λίγο θέμα από το επίπεδο της πολιτικής αντιπαράθεσης σήμερα. Κάποιοι λένε ότι είμαστε σε ένα πολύ χαμηλό επίπεδο, κάτι το οποίο επηρεάζει και την εικόνα που έχει ο κόσμος για τους πολιτικούς. Σκανδαλολογία, σκάνδαλα επί σκανδάλων, παλιά σκάνδαλα, καινούργια σκάνδαλα και πολλές προσωπικές επιθέσεις. Θέλω να μου πείτε και ως νέος άνθρωπος, αν αυτό είναι και το όραμα που έχετε εσείς για την πολιτική και να καταλήξουμε σιγά σιγά και σε αυτό που λέγεται σκάνδαλο Νοβάρτης, επειδή είναι και το τελευταίο. Αν πιστεύετε ότι μέσα από όλο αυτό που ζήσαμε, καταλάβαμε αν τα έχουν πάρει κάποιοι, αν δεν τα έχουν πάρει κάποιοι, ή έπεσε πράγματι, όπως λέει η αντιπολίτευση, λάσπη στον ανεμιστήρα εναντίον όλων, και ίσως είναι και κάτι που θα το βρείτε και εσείς μπροστά σας στην πορεία. Αυτό θα το κρίνει η ελληνική δικαιοσύνη, νομίζω. Αλλά είναι προφανές ότι όταν αντιμετωπίζουμε μία υπόθεση στην οποία εμπλέκεται μία εταιρεία η οποία έχει σειρά τεκμηριωμένων και αποδεδειγμένων σκανδάλων σε άλλες χώρες, δικαίως κάποιος σκέφτεται ότι κάτι ανάλογο έχει συμβεί και εδώ. Mm-hmm. Απομένει βεβαίως στη δικαιοσύνη να κάνει την έρευνά της και να καταλήξει εκεί που πρέπει να καταλήξει. Τώρα για την ποιότητα της πολιτικής αντιπαράθεσης. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι θα μπορούσε να είναι πολύ καλύτερη εάν η αντιπολίτευση βοηθούσε. Δηλαδή, εάν αποφεύγονταν οι ακραίοι χαρακτηρισμοί και αν έδειχνε να έχει λίγο περισσότερη εμπιστοσύνη στις δικές της ιδέες. Διότι σπαταλάει πολύ περισσότερο χρόνο στο να κατασκοφαντεί, να αποδίδει χαρακτηρισμούς, να ειρωνεύεται και να εναγκαλίζεται μια λογική την οποία σε παλαιότερους χρόνους θα την εναγκαλίζονταν αυτό που λέμε ακραδεξιά. Απαντήσατε ψύχρεμα στο θέμα της Νοβάρτης και πήρατε και μια απόσταση και είπατε ότι θα δείξει δικαιοσύνη τι έχει συμβεί. Τι άλλο θα μπορούσα να πω. Θα μπορούσατε να πείτε πολλά περισσότερα, όπως είπαν και άλλα κυβερνητικά στελέχη, για το σκάνδαλο του αιώνα, για πρωθυπουργούς που τα έπιασαν, για υπουργούς που θα πάνε φυλακή. Ακούστηκαν πολύ, πολύ βαριά πράγματα και θέλω να ρωτήσω. Αν εσείς, ας πούμε, αυτή τη στιγμή με την πορεία που έχετε και με τις επαφές που έχετε στον χώρο της πολιτικής, θεωρείτε ότι 6, 7, 8, 9 υπουργοί, πολύ συγκεκριμένοι ανθρώπους με τους οποίους συναντιέστε και συζητάτε και στο καφενείο της Βουλής και όχι μόνο, έχουν πάρει χρήματα. Αν πρώην πρωθυπουργοί, όπως ο κ. Πικραμένος, για παράδειγμα, έχει δωροδοκηθεί, αν το πιστεύετε σαν άνθρωπος εσείς αυτό από την Νοβάρτης, αν ο επίτροπός μας, ο κ. Αβραμόπουλος, έχει δωροδοκηθεί, όπως καταγγέλλεται από την Νοβάρτης, αν νιώθετε ότι όλο αυτό είναι δίκαιο ή άδικο για αυτούς τους ανθρώπους. Κύριε Σρόιτερ, επειδή αυτή τη στιγμή δεν βρισκόμαστε σε μια ιδιωτική συζήτηση, θα μπορούσα να σας πω ότι πιστεύω αν δεν ήμασταν μπροστά στις κάμερες. Επειδή όμως είμαι υπουργός αυτής της κυβέρνησης, πρέπει δύο φορές να μετράω τα λόγια μου. Και σας λέω ξανά, πρώτον, ότι αυτή η εταιρεία έχει, θα σας έλεγα, ένα ρεκόρ επιδόσεων σε σχέση με την παραγωγή ανάλογων σκανδάλων σε άλλες χώρες. Θεωρώ ότι η κοινή γνώμη δικαίως έχει ένα συνειρμό τέτοιου τύπου ότι εφόσον κάπου έγιναν κάποια πράγματα, ενδεχομένως να έχουν γίνει και εδώ. Αλλά κατά τα άλλα, επαναλαμβάνω, προφανώς, προφανέστατα και θα κρίνει η δικαιοσύνη για το αν ο ένας ή ο άλλος χρηματίστηκε. Από την Προανακριτική Επιτροπή της Βουλής μάθαμε κάτι, κύριε Παπά. Σας κατηγορεί αντιπολίτευση ότι όλο αυτό ήταν ένα σοου, ότι δεν επιτρέψατε όχι εσείς προσωπικά, η κυβερνητική πλειοψηφία, ούτε στους μάρτυρες να έρθουν και να καταθέσουν, ώστε να μπορέσουν και εκείνοι οι οποίοι καταγγέλλονται να υπερασπιστούν τον εαυτό τους, ότι στην ουσία έγινε ένα πολιτικό σοου, έκλεισε η Επιτροπή και ξαναγύρισε ο φάκελος στη δικαιοσύνη. Νομίζω όμως ότι είναι προφανές ότι η αντιπολίτευση κινείται έτσι, διότι θα επιθυμούσε μια διαδικασία η οποία να οδηγήσει στην παραγραφή. Δεν υπάρχει παραγραφή. Θα ασχοληθεί λοιπόν η δικαιοσύνη και θα είμαστε εδώ για να δούμε τι απεφάνθηκε και πολύ πιο ψύχρεμα να αποτιμήσουμε και όλη αυτή την ιστορία. Ένα άλλο ζήτημα στο οποίο θέλω την απάντησή σας είναι η αντιπαράθεση αυτή που υπάρχει γύρω από τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της σύζυγου του κ. Μητσοτάκη, της κυρίας Μαρέβας Μητσοτάκη. Πολλοί λένε ότι δεν είναι σωστό αυτό το επίπεδο πολιτικής ζωής και ότι δεν είναι ωραίο, είναι χτύπημα κάτω από τη ζώνη, να επικεντρώνεται η κυβερνητική πλειοψηφία στο να χτυπάει την σύζυγο ενός πολιτικού αρχηγού. Κοιτάξτε, δεν έχει χτυπηθεί ως πρόσωπο. Όταν εμείς έχουμε συναποφασίσει, καλώς ως κοινωνία, ότι τα πόθεν έσχες και τα περιουσιακά στοιχεία των ανθρώπων που ασκούν πολιτική πρέπει να είναι κρίσταλο δημοσιοποιημένα. Έτσι. Δεν μπορεί κανένας να εκφεύγει αυτής της ευθύνης και πολιτικά, θα έλεγα, και ηθικά. Όταν στον οικογενειακό προϋπολογισμό κάποιου μπαίνουν χρήματα όπως αυτά που φάνηκε ότι μπαίνουν, έχει την ηθική στοιχειώδη υποχρέωση να πει ποια είναι η προέλευσή τους. Mm-hmm. Δεν υποχρεούται ο κύριος Μητσοτάκης από μόνος του να μας πει ποιος στήριξε τον οικογενειακό του προϋπολογισμό έτσι με ένα ποσό το οποίο ήταν κοντά στα 2 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι μεγάλο ποσό, ξέρετε. Δεν είναι δευτερεύον. Από ποιον ήρθαν αυτά τα χρήματα? Θα έπρεπε να μην αποτελεί αντικείμενο διαλόγου. Θα έπρεπε ο κύριος Μητσοτάκης να έχει βγει και να έχει πει: ο κύριος Τάδε είναι αυτός που
χρηματοδότησε την εταιρεία της συζύγου μου. Δεν θεωρείτε ότι έχετε επικεντρώσει εκεί ως κόμμα και χτυπάτε συστηματικά? Κάθε άλλο. Αλίμονο. Μάλλον κάποιοι άλλοι το χρησιμοποιούν για να πούν ότι η κυρία Μητσοτάκη ή ο κύριος Μητσοτάκης δέχονται αυτή την κριτική επειδή είναι σύζυγός του. Νομίζω ότι δικαίως, καλώς, έχουμε αποφασίσει ότι η πορεία η περιουσιακή μας, όσον είμαστε στην πολιτική, πρέπει να είναι διάφανη και πριν και κατά τη διάρκεια και μετά. Λοιπόν, και από αυτόν τον κανόνα δεν πρέπει κανένας να εκφεύγει ή να κάνει ότι δεν άκουσε τις καμπάνες που χτυπούν. Η αλήθεια είναι ότι ούτε εσείς έχετε γλιτώσει από αυτόν τον κανόνα, γιατί και εσείς έχετε δεχθεί οικογενειακή κριτική και το λέω και ως άνθρωπος που έχετε δεχθεί κριτική πάνω σε αυτό. Για παράδειγμα, σας έχουν χτυπήσει πολύ για το γεγονός ότι ο πατέρας σας έχει αναλάβει έναν δημόσιο οργανισμό και έχουν θέσει το ζήτημα γιατί ένας υπουργός της κυβέρνησης επιτρέπει, αν όχι σπρώχνει, αν θέλετε, τον πατέρα του σε μια κρατική θέση. Πάντως, να σας πω τώρα και έτσι με το χέρι στην καρδιά, εάν προς μια κατεύθυνση εγώ προσπαθούσα να επηρεάσω τις καταστάσεις όσο είμαστε στην κυβέρνηση, ήταν προς την κατεύθυνση ο Στέλιος Παπάς να μην αποκτήσει δημόσια θέση. Λοιπόν, είναι σε μια δημόσια. Πόρτες, δηλαδή, δεν νομίζω ότι αν το ρωτήσετε και τον ίδιο, ενδεχομένως θα το παραδεχτεί. Δηλαδή. Αλλά νομίζω τώρα ότι εδώ πέρα έχει κλείσει την Ρωσταυλάκη. Ο Στέλιος Παπάς είναι πρόεδρος των ΟΑΣ, θα μισθεί και η ιστορία του ΟΑΣΤ είναι αυτό που λέμε βρωμοκοπάει. Έτσι, πρόκειται για κλοπή δημοσίου χρήματος, η οποία γίνονταν με τρόπο απολύτως συστηματικό. Και ήταν μια ντροπή. Δεν έχω δει κανέναν να βγαίνει να υπερασπίζεται την προτεραιά κατάσταση. Ήταν, δηλαδή, για να καταλάβει ο κόσμος, μιλάμε για μια ιδιωτική εταιρεία, της οποίας τα κέρδη ήταν εγγυημένα από το κράτος. Σε αυτό που λένε να οικογενειοκρατία, Νίκος Παπάς υπουργός, πατέρας Παπά, διοικητής οργανισμού. Τι απαντάτε? Απαντάω ότι ο Στέλιος Παπάς είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει 40 χρόνια πορεία και δεν θα χρειάζονταν εμένα για να λάβει οποιαδήποτε δημόσια θέση. Ενδεχομένως, αν δεν ήμουν εγώ υπουργός, να έχει αναλάβει μια πολύ πιο ψηλή. Με λίγα λόγια, είναι κάτι που κι εσείς με τον τρόπο σας, όχι ότι το επηρεάζετε, αλλά θα θέλατε να μην είναι ο πατέρας σας μέσα στη σκληρή πολιτική, ας πούμε, στα πράγματα? Αυτά όχι, κοιτάξτε να δείτε. Αυτά είναι βεβαίως δύσκολες καταστάσεις να τις διαχειριστεί κανείς και προσωπικά. Πρέπει να είμαι απολύτως ειλικρινής, αλλά πρέπει να μάθουμε να τα διαχωρίζουμε. Διότι για μένα, εντάξει, εμένα είναι ο πατέρας μου, όπως και αν το κάνει κανείς, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος υπηρετεί το κόμμα το οποίο και εγώ υπηρετώ, την παράταξη την οποία υπηρετούμε, έχει μια πορεία, ήταν πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, δεν τον μαζέψαν από το σωρό για να τον βάλουν, έτσι, είχε, δηλαδή έχει υπηρετήσει και το επάγγελμά του και έχει δείξει και την επαρκειά του. Από εκεί και πέρα ο καθένας σας κρίνει, αλλά νομίζω ότι είμαστε, ξέρετε, ένα χρόνο μετά το διορισμό και την αλλαγή της διοίκησης στον ΟΑΣΤ, το κρίσιμο είναι να καταλάβει ο κόσμος τι γινόταν εκεί και πώς το δημόσιο χρήμα γίνονταν μέσω πλουτισμού για κάποιους συγκεκριμένους. Δεν έχει τύχει να σας πάρει τηλέφωνο ως διοικητής και να σας πει βοήθα, Υπουργέ, εδώ σε αυτό το πρόβλημα το υπάρχει? Έχει τύχει να με πάρει τηλέφωνο και να μου πει φοβάμαι ότι όποιο χαρτί και να σηκώσω θα βρω σκάνδαλο. Αυτό έχει τύχει. Αυτό δεν είναι θέμα το οποίο μπορείτε να το βοηθήσετε και να το λύσετε, αλλά όχι επειδή έχει δόντι στην κυβέρνηση, ας πούμε, λύνει τα προβλήματα καλύτερα. Εντάξει, είναι υποπτευόμενος φορέας από άλλο Υπουργείο. Ισχύει. Είναι υπό τον Χρήστο Σπύριτζα και νομίζω με τον Υπουργό του επικοινωνούν εντακτικότητα. Αν σας ρωτήσω πότε θα έχουμε εκλογές, θα μου πείτε στο τέλος της τετραετίας. Αυτό θα σας πω. Το έχει πει και ο κύριος Τσίπρας πάρα πολλές φορές. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν τη Νέα Δημοκρατία αρκετά μπροστά. Τώρα 5, 6, 7, 8 μονάδες, 4, 3, δεν θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Κάθε δημοσκόπηση δίνει μια εικόνα. Πώς μπορεί κανείς να ανατρέψει αυτή τη διαφορά, θεωρείτε? Κοιτάξτε, οι δημοσκοπήσεις έχουν μια πάγια τάση να υποεκτιμούν τη δυναμική του ΣΥΡΙΖΑ. Οι ίδιες αυτές οι δημοσκοπήσεις, οι οποίες δείχνανε 18, 15 και 13 μονάδες διαφορά, τώρα δείχνουν 4, 5, 6. Συνεπώς υπάρχει μία τάση πολιτική η οποία ανοίγει το πολιτικό παιχνίδι. Με την έννοια, καθώς ισορροπεί η οικονομία, ολοκληρώνονται τα προγράμματα, φαίνεται ότι η διαδικασία της ανάκαμψης έχει δυναμική, είναι πολύ επίμονα τα σημάδια τα μακροοικονομικά που δείχνουν ότι η οικονομία μας ξαναστέκεται στα πόδια της. Έτσι νομίζω και το πολιτικό παιχνίδι ισορροπεί και βεβαίως εμείς τις επόμενες εκλογές θα τις κερδίσουμε, διότι
στο τέλος αυτής της τετραετίας ο λαός θα μπορεί να κρίνει. Θα έχει δηλαδή από τη μία κάποιες πολιτικές οι οποίες αποδείχθηκε ότι μπορούν να φέρουν την ανάκαμψη και τη μείωση της ανεργίας και από την άλλη κάποιες πολιτικές τις οποίες ο κύριος Μητσοτάκης ο ίδιος υπερασπίζεται με φανατισμό, οι οποίες εφαρμόστηκαν μέχρι το 2014, οι οποίες κατέγραψαν το ρεκόρ ανεργίας, το 27%. Αυτό το έχουμε αφήσει πίσω μας. Νομίζω ότι φέτος είναι πολλές πιθανότητες να πέσει και κάτω από το 20%. Αυτό το έχουμε αφήσει πίσω μας. Έχουμε όμως και άλλα μέτρα μπροστά μας. Και εδώ υπάρχει πάλι μια μεγάλη συζήτηση. Ότι και αντίμετρα. Και αντίμετρα, βεβαίως. Αλλά βεβαίως τώρα σε αυτόν ο οποίος ακούει ότι θα έχει μια νέα περικοπή στη σύνταξή του κατά 20% περίπου, ή σε εκείνον ο οποίος βλέπει ότι έρχεται νέα μείωση του αφορολόγητου, για ό,τι σημαίνει αυτό, βεβαίως με ό,τι σημαίνει αυτό για έναν άνθρωπο με χαμηλό εισόδημα, βλέπει ότι ναι, μεν συζητάμε για έξοδο από τα μνημόνια κτλ. Αλλά έρχονται ψηφισμένα μέτρα τα οποία είναι εξαιρετικά σκληρά. Και εδώ υπάρχει μια συζήτηση, την οποία την ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα. Υπάρχουν βουλευτές μέσα στην κυβερνητική πλειοψηφία που λένε ότι πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να ξεψηφίσουμε αυτά που ψηφίσαμε. Και υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που λένε ότι παιδιά αυτά. Ούτε για αστείο δεν γίνονται. Mm-hmm. Όταν ψηφίζει μια κυβέρνηση τα μέτρα, τα ψηφίζει και τα εφαρμόζει. Εσείς πού στέκεστε σε όλο αυτό? Εγώ λέω ότι οποιαδήποτε συζήτηση δεν μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή. Και δεν μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή, διότι η Ελλάδα έχει ένα κεντρικό πλεονέκτημα. Είναι η μεριά του τραπεζιού, ας το πω σχηματικά, η οποία έχει τηρήσει όλα τα συμφωνηθέντα. Mm-hmm. Και αυτό το πλεονέκτημα δεν πρέπει να το απολέσει. Θέλω να θυμίσω παρενθετικά ότι όταν γίνονταν η συζήτηση για τα μέτρα του 19 και του 20, πριν κερδιθούν τα αντίμετρα. Η αξιωματική αντιπολίτευση έλεγε ψηφίστε. Δηλαδή, αν η αξιωματική αντιπολίτευση ομιγέννητο ήταν στα πράγματα, θα είχαμε τα μέτρα σκέτα. Δεν θα είχαμε αντίμετρα καθόλου. Δηλαδή, θα είχαμε περαιτέρω συμπίωση του προϋπολογισμού. Αυτό έκλεισε με την ισχυρή πολιτική διαπραγμάτευση, την οποία έκανε και ο ίδιος ο υπουργός. Αλλά, κύριε Στρόιτερ, προσέξτε. Έχει αποδειχθεί ότι όταν υπάρχει περίσευμα, αυτή η κυβέρνηση ξέρει πού και πώς να το κατευθύνει. Και το 2016 και το 2017 διανεμήθηκε μέρισμα το οποίο εκ των υστέρων αποδείχθηκε ότι ενδεχομένως να μπορούσε να είναι και μεγαλύτερο. Είμαι βέβαιος ότι το ίδιο θα συμβεί και τώρα. Και είμαι βέβαιος, για να μην νομίζετε και να μην ισχυριστείτε ότι αποφεύγω, ότι με την ολοκλήρωση του προγράμματος και αν τα πράγματα πάνε καλά και καλύτερα, γεμίζει η φαρέτρα των επιχειρημάτων της ελληνικής πλευράς. Και εκεί θα μπορέσουμε, νομίζω, και όλες οι πολιτικές δυνάμεις, καλή την πίστη με την ολοκλήρωση των προγραμμάτων έτσι και με μια αποσυμπίεση της πολιτικής αντιπαράθεσης, να προσέλθουμε στο τραπέζι και να συζητήσουμε για το τι πρέπει να γίνει. Άρα, είστε από εκείνους που θεωρούν ότι μπορούμε να πάρουμε πίσω από αυτά τα μέτρα, ή είστε από εκείνους, όπως ο κ. Τσακαλώτος, για παράδειγμα, που λέει: παιδιά, ξεχάστε τα αυτά τα πράγματα, θεωρώ δεν είναι σοβαρά. Ότι τα μέτρα τα ψηφίσαμε, θα θεωρώ τα θεωρώ ότι δεν είναι προς το συμφέρον της Ελλάδας αυτή τη στιγμή να ανοίγει οποιοδήποτε ζήτημα. Ναι, ο ψηφοφόρος όμως και ο πολίτης δεν έχει δικαίωμα να ξέρει με τι πορτοφόλι θα ζει στην επόμενη χρονιά. Βεβαίως, βεβαιότατα, και σε κάθε περίπτωση λέω ότι αυτά τα πράγματα έχουν και μία δυναμική μέσα τους. Λέω ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα παντού πρέπει να κάνει καθαρό ότι θα τηρήσει τα συμφωνηθέντα όπως αυτά υπάρχουν και με αυτόν τον τρόπο νομίζω θα ισχυροποιήσει και τη θέση της διαπραγμάτευσης. Τώρα βέβαια κάποιος θα πει, ορίστε, και ο παπάς μας κλείνει το μάτι, ότι αν τα πράγματα αλλάξουν μπορεί και να μην εφαρμόσουμε τα μέτρα. Είστε σε αυτή τη γραμμή? Είστε στη γραμμή ότι ναι, θα εφαρμοστούν και μπορεί να υπάρξουν κάποια αντίμετρα ώστε να ανακουφιστεί ο κόσμος από όλα? Προϋπόθεση για να ανοίξει οποιαδήποτε συζήτηση είναι πρώτον να ολοκληρωθεί ομαλά το πρόγραμμα, να μην υπάρχουν αυτού του τύπου οι πιέσεις, τα δούνε και λαβίν με τους θεσμούς, κάνε για να πάρεις δόση κτλ. Και να βελτιωθεί έτσι περαιτέρω η δημοσιονομική κατάσταση της οικονομίας. Εάν αυτές οι δύο προϋποθέσεις εκπληρωθούν, οτιδήποτε μπορεί να συζητηθεί, κύριε Στρόιτερ. Τα μεσοπρόθεσμα προγράμματα των χωρών της ΕΕ διαμορφώνονται, ξαναδιαμορφώνονται. Δεν είναι μια διαδικασία η οποία θα σταματήσει αυτή τη στιγμή. Ο Βαρουφάκης είναι ένας εξαιρετικός δάσκαλος των οικονομικών, αλλά κατά τα άλλα νομίζω ότι θα πρέπει λίγο να σταματήσει να λέει ψέματα. Νιώθετε κι εσείς ως πολίτης, ως άνθρωπος και από το περιβάλλον σας γύρω αυτή την υπερφορολόγηση που υπάρχει στον κόσμο? Γιατί μου μιλάτε για πλεονάσματα και καλά κάνετε και το λέτε, μου μιλάτε για αντίμετρα. Τα αντίμετρα αυτά όμως, κύριε Υπουργέ, έρχονται μέσα από μια απίστευτα σκληρή φορολόγηση του κόσμου. Δηλαδή, με λίγα λόγια, παίρνουμε τα χρήματα
και στη συνέχεια, επειδή μας περισσεύουν, γιατί έχουμε βάλει πολύ περισσότερους φόρους από όσο χρειάζονταν, δίνουμε πίσω κάποια χρήματα σε κάποιους. Αυτό το χαρτζιλίκι που σας λένε. Να σας πω. Εσείς θεωρείτε ότι με αυτούς τους δείκτες φορολόγησης μπορεί να πορευτεί ακόμα για πολύ καιρό η οικονομία? Τη λέξη χαρτζιλίκι ή ψίχουλα δεν θα τη χρησιμοποιούσα ποτέ. Mm. Και νομίζω ότι καλά κάνατε και το βάλατε στο τραπέζι, διότι χρησιμοποιήθηκε μια τέτοιου τύπου ορολογία από τους πολιτικούς μας αντιπάλους. Πρέπει να καταλάβουμε ότι ένα βοήθημα 600 ή 700 ευρώ για μια οικογένεια η οποία ζει με ένα τέτοιο μηνιαίο εισόδημα είναι πάρα πολύ σημαντικό και δεν πρέπει κανείς να το υποτιμά. Το μεγάλο κομμάτι των καλών επιδόσεων στα δημοσιονομικά προέκυψε από τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης. Δηλαδή από το γεγονός ότι έχει αυξηθεί η απασχόληση, υπάρχουν παραπάνω εισφορές και θέλω να σας πω ένα νούμερο και κρατήστε το. Ήταν περίπου 20% οι ελεύθεροι επαγγελματίες οι οποίοι πληρώνανε την χαμηλότερη εισφορά. Αυτή τη στιγμή είναι στο 85%. Δηλαδή, ένα μεγάλο κομμάτι ελευθερών επαγγελματιών έχει ελαφρυνθεί. Βεβαίως, και δεν θα το αμφισβητήσω, τα εισοδήματα τα οποία είναι στην παραπάνω κλίμακα ενδεχομένως να έχουν δυσανάλογη επιβάρυνση. Η καλή πορεία της οικονομίας όμως θα μας βοηθήσει να κοιτάξουμε και τα στρώματα τα οποία επιβαρύνθηκαν πολύ. Η μεγάλη εικόνα όμως, η μεγάλη εικόνα είναι εικόνα όπου έχει τη μεγαλύτερη πλειοψηφία, θα σας έλεγα, των αυτοαπασχολημένων να πληρώνουν λιγότερα. Όπως και το ίδιο συνέβη και με τους αγρότες, οι οποίοι μπήκαν στην Εθνική Σύνταξη και έχουν χαμηλότερη εισφορά. Και ξέρετε, αποδείχθηκε ότι η χαμηλότερη εισφορά είναι και ένα κίνητρο. Δηλαδή, όταν ο άλλος έχει μία υποχρέωση στην οποία δεν φαντάζεται ότι μπορεί να ανταποκριθεί, παραιτείται. Πετάει λευκή πετσέτα και σου λέει: ας τα αναφορτώνονται, κάποια στιγμή θα ρυθμίσω, κάτι θα γίνει. Όταν είναι χαμηλή εισφορά όμως, σκέφτεται. Μήπως τα καταφέρουμε, μήπως μπορέσουμε. Και αυτό το πράγμα έχει φέρει θετικά αποτελέσματα. Η πορεία των χρεών όμως, και ειδικά τα ληξιπρόθεσμα, δεν επιβεβαιώνει αυτό που λέτε. Εδώ πέρα υπάρχει μια τρελή εικόνα, θα σας έλεγα, ότι κάθε μήνα που περνάει έχουμε ρεκόρ ληξιπρόθεσμων χρεών. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Σημαίνει ότι οι πολίτες στους οποίους απευθύνεστε δεν μπορούν να πληρώσουν τους φόρους τους οποίους επιβάλλετε. Και άρα λοιπόν, όλο και περισσότεροι Έλληνες μπαίνουν στο κόκκινο και κινδυνεύουν με κατασχέσεις λογαριασμών, κατασχέσεις μισθών και πάει λέγοντας, κατασχέσεις περιουσιών από ένα σημείο και μετά τώρα με τους πληστηριασμούς και στα ακίνητα. Και από την άλλη, υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία λέει ότι ναι, εντάξει, εμείς μπορεί να σας υπερφορολογούμε αυτή τη στιγμή, αλλά ξεχωρίζουμε και ένα κομμάτι και το δίνουμε στους πιο αδύναμους. Το γεγονός ότι έχουμε κάθε χρόνο και κάθε μήνα πλέον ρεκόρ ληξιπρόθεσμων χρεών δεν σας δίνει την εικόνα ότι ο πολίτης δεν μπορεί πλέον να πληρώσει? Αυτό νομίζω ότι δεν είναι ικανό να διαμορφώσει από μόνο του μια εικόνα αδυναμίας καταβολής φόρων. Δεν προκύπτει αυτό. Δηλαδή, αν ήταν έτσι, θα είχαμε μια υστέρηση στα έσοδα παραπάνω, δεν θα μπορούσαμε να πετύχουμε τα πλεονάσματα, δεν θα είχε μπει η οικονομία σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Βεβαίως υπάρχουν στρώματα τα οποία πιέζονται. Αυτό δεν μπορεί κανείς να τα αρνηθεί. Έτσι και δεν θα ήταν και ειλικρινές, νομίζω. Αλλά από εκεί και πέρα θεωρώ ότι η ανάκαμψη της οικονομίας με την προστασία των αδύναμων στρωμάτων, διότι θεωρώ ότι για να είναι βιώσιμη μια ανάπτυξη πρέπει όλα τα κοινωνικά στρώματα να μπορούν να έχουν στοιχειώδες επίπεδο διαβίωσης, είναι αυτή που θα βελτιώσει και το δίκτυο στον οποίο αναφερθήκατε εσείς. Άμεσες φορολογικές ελαφρύνσεις δεν σχεδιάζονται από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Άκουσα και τους οικονομικούς υπουργούς να λένε ότι κάτι τέτοιο τουλάχιστον για την επόμενη χρονιά δεν είναι μέσα στα σχέδια. Νομίζω ότι αυτό το πράγμα είναι κάτι το οποίο αφορά την πορεία για μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος. Το τι θα έχουμε δυνατότητα να κάνουμε θα το κρίνουμε ανά πάσα στιγμή. Δηλαδή, να σας πω κάτι, όταν ξεκίναγε το 2017, δεν γνωρίζαμε ότι τον Νοέμβρη-Δεκέμβρη του 2017 θα μπορούσαμε να είμαστε σε θέση να δώσουμε 1,6 δις. Σε κοινωνικό μέρισμα. Θα δούμε ποια είναι η πορεία των πραγμάτων και έχει αποδειχθεί ότι αυτή η κυβέρνηση, όταν έχει τη δυνατότητα να κάνει κινήσεις, τις κάνει. Αν σας άκουγε κάπως πώς μιλάτε σήμερα, πολύ πιο συγκροτημένα και πολύ πιο ψύχρεμα και πώς μιλούσατε κάποια χρόνια πριν, όταν ήσασταν πολύ νέος στην πολιτική, θα έβλεπε μια τεράστια διαφορά. Το λέω αυτό γιατί βεβαίως η πολιτική μας μαθαίνει στην πορεία. Θέλω να ρωτήσω, αν σας έλεγα να μου πείτε το βασικότερο πράγμα που σας έμαθε η πορεία σας αυτή, η πολιτική τα τελευταία χρόνια και στο Υπουργείο, αλλά και στην έτσι ενεργό πολιτική ως βουλευτής, τι θα μου λέγατε? Υπομονή. Υπομονή. Λιγότερα λόγια. Εάν κάτι νομίζω καταλάβαμε είναι ότι πολύ δύσκολα ξεφεύγεις από ένα πράγμα το οποίο λέγεται διεθνής συσχετισμός δύναμης. Έτσι, δηλαδή, βεβαίως μπορεί να έχεις την θέληση και τη λαϊκή στήριξη για να κάνεις πράγματα και θάματα, αλλά κληρονομείς πρώτον μία δεδομένη κατάσταση της οικονομίας, ένα δεδομένο επίπεδο έτσι, θεσμών γύρω-γύρω, οι οποίοι φαίνεται ότι είναι έτοιμοι να παρέμβουν εάν ορισμένα συμφέροντα θεχτούν, και ένα διεθνή συσχετισμό. Δυστυχώς, το 2015 η Ελλάδα ήταν απολύτως μούνε. Τώρα δεν είναι.
Τώρα είναι απολύτως κατανοητό ότι έχουν γίνει προσπάθειες, γίνανε στη σωστή κατεύθυνση και νομίζω ότι μπορούμε και για την επόμενη τετραετία να αισιοδοξούμε. Άρα αν έρχονταν κάποιος πολύ απλά και λαϊκά και σας έλεγε «Κύριε Παπά, πριν το 2015 μας λέγατε ψέματα ή δεν είχατε καμία ιδέα για το τι συμβαίνει στην πολιτική, τι θα μου απαντάγατε?» Όχι, δεν είναι ούτε το ένα ούτε το άλλο. Και θα σας πω και κάτι που μπορεί να ακουστεί προκλητικό. Θέλω να γυρίσετε να κοιτάξετε λίγο το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, το οποίο έχει βέβαια δύο κομβικά θέματα, το 751 και τον ένφια, τον οποίο προφανώς δεν καταφέραμε να βγάλουμε από την εξίσωση. Τον μειώνουμε για πολύ μεγάλο ποσοστό των Ελλήνων βεβαίως. Αλλά για το 751 περιμένω να δω ποια πολιτική παράταξη αυτή τη στιγμή θα βγει ευθαρσός να πει ότι δεν πρέπει να αυξηθεί ο κατώτατος μισθός. Δεν το έχω δει. Εντάξει, έχω βέβαια, δει, έχω δει τον κύριο Μητσοτάκη. Δεν κάνετε ευχολόγια. Βεβαίως. Αλλά θα συμφωνούσαν όλοι. Ναι, αλλά αυτό αποτελεί και ένα αντικείμενο, αποτελέσει και ένα αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Και ο κατώτατος μισθός θα αυξηθεί με την ολοκλήρωση του προγράμματος. Δεν έχω ακούσει κάποιον να λέει ότι δεν πρέπει να αυξηθεί. Άκουσα τον κύριο Μητσοτάκη προχθές να λέει ότι τελείωσε το 8ο. Λέει και είναι παροχημένο. Εντάξει. Είναι μία άποψη την οποία νομίζω ότι έχει καταδικαστεί στη συνείδηση του ελληνικού λαού. Οι νέες τεχνολογίες, οι οποίες ειδικεύεστε πλέον και έχετε και την αρμοδιότητά τους, είναι και πολύ κακό πράγμα, υπό την έννοια ότι ό,τι λες δεν σβήνει. Μένει. Και νομίζω ότι το έχετε βιώσει και καταλάβει. Μας βοηθάει να προσέχουμε λίγο παραπάνω. Ισχύει αυτό. Έχετε ακούσει χιλιάδες τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά σποτάκια με τον Πρωθυπουργό, με εσάς, με όλους τους υπόλοιπους συναδέλφους σας να υπόσχονται λοιπόν τα 751 ως βασικό μισθό, τη 13η σύνταξη, να λένε ότι οι ιδιωτικοποιήσεις σταματούν εδώ και δεν θα γίνουν, να λένε ότι βγήκαμε από το μνημόνιο, μπαίνουμε από το μνημόνιο, σκίζουμε το μνημόνιο, δεν θα μπούμε ποτέ ξανά σε μνημόνιο, να μιλούν για το κομμάτι που έχει να κάνει με τις κατώτατες συντάξεις, για το επίδομα ανεργίας. Όταν ακούτε όλες αυτές τις εξαγγελίες και ακούτε τα σποτάκια να παίζουν και να ξαναπαίζουν, νιώθετε μια ενοχή για εκείνες τις συζητήσεις? Κοιτάξτε να δείτε, αυτά τα ζητήματα τα οποία αναφέρατε είναι κομμάτια του προγράμματός μας και προσδοκίες μας. Θα θέλαμε να μπορέσουμε να τα εφαρμόσουμε βεβαίως πολύ πιο σύντομα. Υπάρχει μια διαφορά όμως η οποία είναι πάρα πολύ κρίσιμη, κύριε Σρόιτερ. Αυτό που στην λέτε Ελλάδα, τι έγινε? Η αντιπολίτευση το λέει ψέματα. Δεν πειράζει τώρα να λέει. Τα ψέματα νομίζω ότι τα έχει κάνει τρόπο πολιτικής. Ειδικά η Νέα Δημοκρατία του κύριου Μητσοτάκη, ο κύριος Παπανδρέου πήρε τη λαϊκή εντολή το 2009, κύριε Στρόιτερ, με το σύνθημα «Λεφτά υπάρχουν» και έφερε το πρώτο μνημόνιο. Ο κύριος Σαμαράς πήρε τη λαϊκή εντολή, όπως την πήρε, εν πάση περιπτώσει ήταν πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία, με την προσδοκία της επαναδιαπραγμάτευσης και έφερε το δεύτερο μνημόνιο. Εσείς ο Τσίπρας λοιπόν. Με βεβαίως, τον Μπάκ, κυρία Μέρκελ. Μάλιστα. Λοιπόν, όταν λοιπόν εμείς νικήσαμε τις εκλογές του Γενάρη, πήραμε μια εντολή διαπραγμάτευσης. Όταν εξαντλήθηκε αυτή η εντολή, δεν στρίψαμε. Ξέρετε τι λέγανε στον Αλέξη τον Τσίπρα στη Βουλή κάποιοι πολιτικοί αρχηγοί? Ότι δεν χρειάζεται να κάνεις εκλογές καινούργιες το Σεπτέμβρη. Μια χαρά μπορείς να προχωρήσεις. Θα σε στηρίζουμε εμείς à la carte. Τι και αν σου έχει φύγει το μισό σου κόμμα. Ο Τσίπρας δεν έκανε αυτό όμως. Ο Τσίπρας ό,τι κατάφερε και ό,τι δεν κατάφερε, το έφερε ξανά ενώπιον του λαού. Και εδώ πέρα είναι η διαφορά. Διότι ουδής από τους προηγούμενους τόλμησε μετά τη συμφωνία να ρωτήσει τον ελληνικό λαό για το τι πρέπει να συμβεί. Έτσι. Η αλήθεια είναι ότι πήγατε με μια συγκεκριμένη συμφωνία, με ένα μνημόνιο και κάνατε εκλογές. Μου αναφέρατε κάποια αιτήματα τα οποία δεν καταφέραμε να τα κάνουμε να πραγματοθούν. Όταν δεν καταφέραμε κάποια από αυτά και όταν είπαμε θα υπάρχουν αυτές οι δυσκολίες, αυτοί οι περιορισμοί, αυτές τις μάχες θα δώσουμε, ξαναπήγαμε στο λαό και είπαμε θέλετε να συνεχίσουμε ή θεωρείτε ότι απέτυχε η διαδικασία διαπραγμάτευσης και πρέπει να γυρίσουμε στο προηγούμενο καθεστώς. Παραδεχτεί λοιπόν λάθος εκτιμήσεις, το έχει παραδεχτεί και ο κύριος Τσίπρας αυτός, οι οποίες δεν μπόρεσαν να υλοποιηθούν στην πορεία. Λάθος πρόσωπα είχαμε, λάθος επιλογές. Και το λέω αυτό γιατί και εσείς ως πολύ στενός συνεργάτης του κύριου Τσίπρα συμμετείχατε στις επιλογές προσώπων. Να πω δύο τρία παραδείγματα. Με τη σοφία του σήμερα, πολύ σημαντικό πράγμα η σοφία του σήμερα. Ο κύριος Βαρουφάκης θα ήταν ένα πρόσωπο το οποίο θα επιλέγατε για οποιαδήποτε κυβερνητική θέση? Νομίζω ότι έχει δείξει η πορεία το τι θα έπρεπε να έχει γίνει από την αρχή. Έτσι. Ο Βαρουφάκης είναι ένας εξαιρετικός δάσκαλος των οικονομικών, αλλά κατά τα άλλα νομίζω ότι θα πρέπει λίγο να σταματήσει να λέει ψέματα. Ο δάσκαλος αυτός των οικονομικών θα είναι αντίπαλός σας σε εκλογές. Έχει φτιάξει κόμμα. Εντάξει, τι να σχολιάσω εγώ.
Φαντάζομαι δεν το ψηφίσατε. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι πρώτο κόμμα, κύριε Σρόιδερ. Νομίζω και ότι αν ο λαός μας ήθελε να κάνει επιλογές, είχε ευκαιρίες και δυνατότητες να τις κάνει. Από το 2011 και μετά, ξέρετε. Να ρωτήσω, έτσι, αν και εσείς προσωπικά πιστεύατε σε αυτόν τον άνθρωπο. Δηλαδή, θεωρούσατε ότι μπορεί πραγματικά με τη θεωρία του, με τις θεωρίες του, να ανατρέψει το οικονομικό σύστημα έτσι όπως το παρουσιάζει. Νομίζω ότι όταν σχηματίστηκε η πρώτη κυβέρνηση, θεωρούσαμε όλοι ότι αυτό το σχήμα θα μπορούσε να κερδίσει, να καταφέρει, να. Κάποια στιγμή διαπιστώσαμε μάλλον, ότι τον Υπουργό Οικονομικών τότε μίλαγε και δεν τον άκουγε κανείς. Και όταν έχει Υπουργό Οικονομικών που έχει φτάσει στο σημείο να μιλάει και να μην δίνει κανένα σημασία γύρω του, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί να αποκριθεί. Είχατε επιλέξει και μία πρόεδρο βουλής που μιλούσε πάλι, δεν ξέρω αν την άκουγε κανείς ή όχι, αλλά δεν ξέρω αν και σήμερα, με τη σοφία του σήμερα, θεωρείτε ότι η κυρία Κωνσταντοπούλη ήταν μια καλή επιλογή για πρόεδρο. Έχει κρίνει η ιστορία, νομίζω. Εσείς τι κρίνετε? Με την ιστορία μαζί κι εγώ. Με την ιστορία κι εσείς. Για τον κύριο Λαφαζάνη, θα μου λέγατε. Πολλοί λένε ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος απλά επέμεινε και έμεινε σε αυτό το οποίο πίστευε σε αντίθεση όχι, με εσάς. Θα... Όχι, ξέρετε κάτι, κοιτάξτε να δείτε. Η Λαϊκή Ενότητα ακολουθεί μια γραμμή η οποία είναι πάρα πολύ συμπαγής. Η οποία λέει ότι η χώρα πρέπει να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Κατά τη γνώμη μου, έχει αρχή, μέση και τέλος. Είναι εντελώς λάθος. Έχει μια εσωτερική λογική. Κατά τη γνώμη μου, είναι λάθος. Έχουμε μια πολιτική διαφωνία η οποία ήταν ανυπέρβλητη. Και ο καθένας ακολούθησε την πορεία του. Η σωστή ΣΥΡΙΖΕΗ, και το λέω τώρα τελείως απλοϊκά, είναι εκείνοι οι οποίοι επέμειναν στις θέσεις πρώτων, δεύτερων εκλογών και ακολούθησαν τη λογική Λαφαζάνη ή οτιδήποτε άλλο, ή εκείνοι οι οποίοι κατάλαβαν τους σχετισμούς δυνάμεων, όπως εσείς είπατε, και ακολουθούν πλέον μια τελείως άλλη λογική? Ο ΣΥΡΙΖΑ και ο πρόγονός του, ο συνασπισμός, ποτέ δεν έλεγε ότι πρέπει η χώρα να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα αυτή η γραμμή υπηρετήθηκε και αν θέλετε, για να μην γίνει βαρετή συζήτηση εντός. Εάν συναντηθούμε εκτός κάμερας, θα κάνουμε μια αναλυτική συζήτηση για το ποιες ιδεολογικές και πολιτικές συντεταγμένες διατρέχουν την πορεία αυτού του χώρου και νομίζω ήρθαν και στην πολιτική τους εφαρμογή στην πορεία αυτής της μεγάλης κρίσης. Και δεν μπορεί να καταθεί περισσότερο από 3 ημέρες από την έναρξή της. Οι άνθρωποι οι οποίοι αποτελούν τη σημερινή κυβέρνηση είναι λιγότερο αριστεροί από τους ανθρώπους που αποτελούσαν την προηγούμενη κυβέρνηση, ή είστε αριστεροί με υποσχετική αυτή τη στιγμή? Τι εννοώ? Εννοώ ότι με ένα άλλο καθεστώς, με άλλες δυνατότητες κτλ. Θα κάνατε άλλα πράγματα και στην ουσία αναγκάζεστε σήμερα, λέτε. Κοιτάξτε, περισσότερο αριστερός δεν είναι αυτός που ενδεχομένως να παραδέχεται ότι η θέση της αριστεράς είναι στην αντιπολίτευση, η θέση της δεξιάς στην κυβέρνηση και ο λαός πρέπει να κλαίει στον νόμο της αριστεράς. Mm-hmm. Δεν είναι αυτός ο ρόλος της αριστεράς. Ο ρόλος της αριστεράς είναι να μπαίνει σε όλες τις δυσκολίες και να προσπαθεί με βάση το συσχετισμό να βελτιώσει τη ζωή των ανθρώπων. Δεν είναι κατά ανάγκη αριστερή στάση η αναχώρηση. Το να αφήσεις, δηλαδή, ποια θα ήταν η κατάσταση, ποιες πολιτικές θα είχαν εφαρμοστεί αν είχαμε πει εμείς, εντάξει, λευκή πετσέτα, φεύγουμε. Ξανά το προηγούμενο καθεστώς. Θα εφαρμόζονταν πραγματικά πολιτικές οι οποίες θα είχαν πολλαπλασιάσει τις οδύνες της ελληνικής κοινωνίας. Θέλω να σκεφτείτε λίγο όλη αυτή την πορεία των τελευταίων ετών και να μου πείτε ποια ήταν για εσάς η πιο κρίσιμη στιγμή αυτής της κυβέρνησης, του Πρωθυπουργού, της χώρας. Αν κι εσείς θα επιλέγατε να μου πείτε εκείνη τη 17ωρη διαπραγμάτευση ή αν υπήρξε κάποια άλλη στιγμή που για εσάς χτυπήσαμε κόκκινο, ότι αυτή ήταν η πιο δύσκολη στιγμή της χώρας. Κοιτάξτε, νομίζω ότι δύο είναι οι κρίσιμες στιγμές. Ήταν η στιγμή που στις Βρυξέλλες ο Πρωθυπουργός μας κάλεσε για σύσκεψη για να μας πει ότι θα προτείνει το δημοψήφισμα. Νομίζω ότι ήταν μια κρίσιμη ιστορική επιλογή η οποία είχε έτσι ένα πάρα πολύ σοβαρό αντίκτυπο στην πορεία των πραγμάτων. Και η δεύτερη ήταν η επιλογή της παρέτησης και της εκ νέου διεξαγωγής εκλογών το Σεπτέμβριο του 2015. Δηλαδή δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να σκεφτεί τα γεγονότα από εκεί και μετά χωρίς αυτές τις δύο κρίσιμες καμπές. Συμφωνούσατε με αυτές τις δύο επιλογές? Απολύτως. Με τις δύο? Απολύτως. Εσείς σαν άνθρωπος, πότε καταλάβατε ότι όλο αυτό το οποίο είχατε στο μυαλό σας ως κυβέρνηση δεν μπορεί να προχωρήσει? Ότι πραγματικά οι δυνάμεις των Ευρωπαίων ή του πλανήτη ολόκληρου, οι αγορές για παράδειγμα, είναι πιο ισχυρές από αυτό το οποίο έχετε στο μυαλό σας και στην ουσία
χάσαμε. Είχαμε μία υποχώρηση. Όχι, το καταλάβατε. Μία υποχώρηση είχαμε, αλλά ήττα δεν είχαμε. Και αυτό φαίνεται και από την πορεία των πραγμάτων. Παραϊποχωρήσαμε όμως. Ναι, δηλαδή. Με συγχωρείτε όμως. Εδώ, φτάσαμε μέχρι τα νότια εδώ υπάρχει, αυτή τη στιγμή συζητάμε αν ο Τσίπρας θα έχει δεύτερη τετραετία ή όχι. Έτσι. Άρα το χάσαμε ή κερδίσαμε. Μιλάω ως χώρα, δεν μιλάω ως κυβέρνηση. Ως χώρα κερδίσαμε. Όταν έχουμε ρίξει την ανεργία 10 μονάδες και έχουμε πολλαπλασιάσει το εκτοπισμό μας διεθνώς, είμαστε κοντά στο να λύσουμε προβλήματα τα οποία χρονίζουν στην εξωτερική μας πολιτική. Είναι προφανές ότι κερδίσαμε ως χώρα και ως λαός. Η στιγμή όμως που καταλάβαμε ότι φτάσανε τα όρια ήταν τα όρια εκείνης της διαπραγμάτευσης, νομίζω. Ναι. Πώς σας είχε αλλάξει σαν άνθρωπο η πορεία αυτή η υπουργική? Ένας νέος άνθρωπος ο οποίος έζησε και στο εξωτερικό. Ήρθε στην Ελλάδα σε ένα κόμμα το οποίο τότε πόσο είχε, 4%. Βαριά. Βαριά 4% λοιπόν. Διεκδικούσε την είσοδό του στη Βουλή και σήμερα είστε ένα σημαντικό κυβερνητικό στέλεχος. Πώς σας έχει αλλάξει αυτός σαν άνθρωπο? Γιατί μιλάω στην καθημερινότητά σας μόνο. Ναι. Μιλάω και σαν χαρακτήρα, σαν υπευθυνότητα. Ναι. Ξέρετε, η ζωή καμιά φορά τα φέρνει όπως και δεν τα περιμένεις απαραίτητος. Έτσι, θυμάμαι τώρα τις εκλογές του 2012, του Μαΐου. Όπου δεν υπήρχαν δημοσκοπήσεις οι οποίες να μας βγάζουν ψηλά, αλλά την Κυριακή το απόγευμα αρχίσαμε και δεχόμασταν τηλεφωνήματα ότι τα exit poll λένε ότι θα έχουμε μάχη για την πρώτη θέση μεταξύ ΜΟΝ και Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχουν στιγμές λοιπόν που γίνεται μετάβαση. Τώρα με την ευθύνη μας, ο καθένας αναμετριέται, ξέρετε, σε καθημερινή βάση. Έτσι. Και αυτές οι θέσεις φέρνουν και τον άνθρωπο μπροστά σε δυσκολίες και αποφάσεις τις οποίες μπορεί να μην τις περίμενε το προηγούμενο βράδυ. Όταν κοιμηθήκατε και ξυπνήσατε στέλεχος μιας κυβέρνησης, τι άλλαξε στη ζωή σας? Και δεν μιλάω μόνο για το υπουργικό κουστούμι, το οποίο δεν ξέρω και αν φοράτε. Φοράμε. Το φοράτε. Δεν ξέρω αν είχατε στην ντουλάπα σας κουστούμια πολλά. Όχι, δεν είχα πολλά. Πώς άλλαξε η καθημερινότητά σας? Πολύ. Πάρα πολύ. Οι υποχρεώσεις, ας πούμε, πολλαπλασιάζονται. Τα αναπάντεχα στην πορεία των πραγμάτων επίσης. Τα πράγματα που μπορείς να κάνεις περιορίζονται. Υπάρχει μια μεγάλη αλλαγή. Δεν πρέπει να το κρύβουμε αυτό, αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι και ο καθένας πρέπει να προσπαθεί κάποιες σταθερές να τις κρατάει στη ζωή του. Πείτε μου για αυτή την καρέκλα λοιπόν, την περίφημη καρέκλα που λέει και η αντιπολίτευση συχνά ότι όλα τα κάνετε για την καρέκλα, η υπουργική καρέκλα, η βουλευτική καρέκλα κτλ. Πόσο γλυκιά είναι αυτή η καρέκλα? Θέλω να πω ότι εσείς έχετε νιώσει αυτή τη δύναμη, τη γλύκα της εξουσίας σε κάποια πράγματα? Δεν έχει πολύ μεγάλη γλύκα, πρέπει να σας πω. Έχει πολύ μεγάλα βάσανα. Δεν είναι να φεύγει τρέχοντας, βέβαια. Καλά, εντάξει. Τρέχοντας όχι. Υπήρχαν κάποιοι που φύγανε. Αλλά εντάξει, τώρα το να εγκαταλείψει κάποιος από εμάς και να πει εντάξει, ήμουν μέχρι εδώ και φεύγω, δεν ανταποκρίνεται νομίζω στην ευθύνη. Έτσι, υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες. Και εξαρτάται τι θέλεις να κάνεις. Γιατί να σας πω και κάτι, κύριε Σρόιτερ, και θα το πω έτσι με απόλυτο σεβασμό, ας πούμε, και στους προκατόχους που κρατούσαν το δικό μου χαρτοφυλάκιο το προηγούμενο, τον Μίντια. Μπορείς και να μην προσπαθήσεις πάρα πολύ. Να αφήσεις τα πράγματα όσο έχουν. Mm-hmm. Να περάσεις λίγο από τη Βουλή, να φέρεις ένα νομοσχέδιο το οποίο ποτέ δεν θα εφαρμοστεί. Ενδεχομένως να πιέσεις για μια υπουργική απόφαση που θα βοηθάει τον τόπο καταγωγής σου. Δεν είμαστε τέτοια πάστα, νομίζω. Δεν είμαστε τέτοια πάστα. Και το έχει δείξει πρώτος ο Πρωθυπουργός. Είχε πάρα πολλές ευκαιρίες και να έχει το κεφάλι του ήσυχο και να προσπαθήσει λιγότερο και να μην βάζει στο κεφάλι του μπελάδες οι οποίοι έχουν φορτωθεί στη χώρα πάνω από προηγούμενες κυβερνήσεις. Δεν κάνει αυτή την επιλογή και σε τέτοιες επιλογές μας τραβάει και όλους τους υπόλοιπους, ξέρετε. Δεν μιλάω για μια περιορισμένη ομάδα η οποία έχει φετίχ με τη βία και θεωρεί ότι αν σπάσει δύο τζαμαρίες επιφέρει κέριο πλήγμα στο σύστημα. Πόσο εύκολο είναι να ξαναεπιστρέψει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή 4 χρόνια περίπου υπουργός σε μια άλλη καθημερινότητα? Θέλω να πω, φαντάζεσαι τον εαυτό σας εκτός πολιτικής, να μπαίνετε στον ιδιωτικό τομέα ή δεν ξέρω πού και να
ακολουθείτε μια καριέρα έτσι όπως φαντάζομαι την σκεφτόσασταν πριν ασχοληθείτε με όλα αυτά. Πριν μπω στην πολιτική ήμουνα. Και να μου πείτε και τι θέλετε να γίνετε όταν μεγαλώσετε. Αυτό που λέμε ότι θέλω να γίνω όταν μεγαλώσω. Λοιπόν, πριν μπω στην πολιτική, εγώ ήμουνα στο Πανεπιστήμιο, δίδασκα οικονομικά. Και νομίζω ότι πρέπει εμείς που έχουμε θέσεις ευθύνης κάθε μέρα να σκεφτόμαστε το πώς θα είναι όταν αυτές οι ευθύνες σταματήσουν να είναι στα χέρια μας. Και να λαμβάνουμε και τα μέτρα αυτά, ούτως ώστε η προσγείωση να είναι ομαλή. Διότι πολλά έχουν δει τα ματάκια μας. Θα σας έλεγα το πολιτικό περιθώριο είναι γεμάτο από ανθρώπους οι οποίοι κάποια στιγμή ήταν παντοδύναμοι. Άρα λοιπόν, με σοφία και με ταπεινότητα, πρέπει και αυτές τις μέρες να τις αντιμετωπίζουμε για να μπορέσουμε να γυρίσουμε ομαλά από εκεί που ήρθαμε. Και συνήθως μας μένει το κύριε Υπουργέ. Ναι. Έτσι. Οι φίλοι λένε Υπουργέ μου, λένε Νίκο. Όχι, λένε... Όχι. Οι φίλοι δεν λένε. Στο Υπουργέ γυρίζουμε. Τα είχα βγει με κάτι συμμαθητές τις προάλλες και μόνο για πείραγμα. Αλλά κατά τα άλλα, όχι. Δεν συνηθίζεται πολύ. Εντάξει, τώρα στις δημόσιες εμφανίσεις πολλοί κόσμοι το χρησιμοποιούν. Συζητάμε για τη δική σας αλλαγή και το πώς προσαρμόζεστε σε όλο αυτό. Ο Αλέξης Τσίπρας πώς έχει αλλάξει ως άνθρωπος, γιατί αν οι ευθύνες οι δικές σας είναι συγκεκριμένες, οι δικές του είναι ακόμη μεγαλύτερες. Εσείς τον γνωρίσατε ένα νέο άνθρωπο, είσαστε πάρα πολλά χρόνια μαζί και φίλοι. Πόσο αλλάζει όλο αυτό το οποίο λέγεται ευθύνη, πολιτική, πρωθυπουργός κτλ. Στον τρόπο με τον οποίο δουλεύει δεν άλλαξε πάρα πολύ. Δηλαδή, ο πρωθυπουργός είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα ασχοληθεί με τις λεπτομέρειες των προβλημάτων. Και αυτό νομίζω είναι που του δίνει τη μεγάλη δυνατότητα και να συνθέτει, να ισορροπεί, να βρίσκει λύσεις και να προχωράει προς τα κάτω. Δεν νομίζω ότι έχει αλλάξει πολύ. Όχι. Δηλαδή και ο τρόπος. Δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό το να μην έχει αλλάξει μέσα στην πορεία της πολιτικής. Σας είπα, ο τρόπος με τον οποίο δουλεύει. Τώρα το ότι οι υποχρεώσεις του Πρωθυπουργού του κάνουν τη ζωή άνω κάτω γιατί πρέπει να ταξιδεύει στο εξωτερικό, έχει πάρα πολλές ώρες. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Ένα άνθρωπο και ως χαρακτήρα. Αν είναι προσιτός, αν. Όχι, σε αυτά καθόλου. Κάθε άλλο. Νομίζω ότι. Όχι. Τον έχει σκληρύνει όλο αυτό, τον έχει αλλάξει σαν χαρακτήρα, τον έχει κάνει πιο διαλλακτικό. Πώς βλέπετε την πορεία του ως χαρακτήρα, εγώ να σου πω. Ο ίδιος τώρα με φέρνεται σε δύσκολη θέση, αλλά σας λέω. Ο τρόπος. Το κατάλαβα. Αλλά ο τρόπος δουλειάς του δεν έχει αλλάξει. Είναι άνθρωπος που ασχολείται με τις λεπτομέρειες των προβλημάτων. Από εκεί που μας μάζευε όταν ήμασταν, ας πούμε, στελέχη της νεολαίας του συνασπισμού, με τον ίδιο τρόπο θα μαζέψει τώρα υπουργούς συναρμόδιους για να λυθεί ένα πρόβλημα και να προχωρήσουμε παρακάτω. Στην πολιτική, βέβαια, και σε αυτό το επίπεδο, πολλές φορές πρέπει να πάρει σκληρές αποφάσεις, έτσι, ως πρωθυπουργός. Και έχει δείξει, νομίζω, ότι όταν χρειάζεται να τις πάρει, τις παίρνει. Ποιο είναι το μεγαλύτερο του ελάττωμα για σας? Το μεγαλύτερο του ελάττωμα. Τώρα, για μην μου πείτε ότι δεν έχει κανένα, γιατί μετά τα πράγματα θα σοβαρέψουν. Νομίζω ότι καμιά φορά έτσι επενδύει πολύ περισσότερο χρόνο στο να προσπαθήσει να βρει λύσεις οι οποίες ισορροπούν καταστάσεις οι οποίες μεταξύ τους δύσκολα θα ισορροπήσουν. Αφού να ισορροπήσει, ήταν ανισόρροπα. Είμαστε σε ένα πάρκο, το οποίο αυτή την ώρα φαντάζει πάρα πολύ ωραίο και είναι πάρα πολύ ωραίο. Και ακούμε και τις φωνές των παιδιών, έτσι. Ακούμε τις φωνές των παιδιών στο διπλανό σχολείο. Περπατώντας εδώ, σκέφτηκα τι γίνεται τη νύχτα και το συνέδεσα και με όλο αυτό το οποίο λέγεται εγκληματικότητα στη χώρα. Αν υπάρχει ένα πράγμα το οποίο έχει χτυπηθεί πάρα πολύ αυτή η κυβέρνηση, κατά την άποψή μου σε μεγάλο βαθμό δικαίως, είναι ότι δεν έχει κάνει πολλά πράγματα στο κομμάτι της εγκληματικότητας, κύριε Υπουργέ. Έχουμε αυτή τη στιγμή μία έξαρση και έχουμε και ένα νόμο ο οποίος έχει συζητηθεί πάρα πολύ, που έχει βγάλει τους μισούς ανθρώπους από τη φυλακή έξω. Η δική σας άποψη, είστε και πατέρας δύο παιδιών, φαντάζομαι ότι αντιλαμβάνεστε και τι σημαίνει η ανασφάλεια του πολίτη από ένα σημείο και μετά και στο σχολείο και στο σπίτι με τις εισβολές και με αυτό το οποίο συμβαίνει. Γιατί αυτή η κυβέρνηση δεν έχει καταφέρει να πετύχει το αίσθημα της ασφάλειας και γιατί αυτή η κυβέρνηση επένδυσε τόσο πολύ σε αυτό το οποίο λέγεται αποφυλακή στις κρατουμένων? Τα νούμερα διαψεύδουν μια πραγματικότητα η οποία τεχνιέντως πάει να διαμορφωθεί. Έχουμε μειώσεις της εγκληματικότητας και στον τρόπο, ας πούμε, τον οποίο διεξάγονται, αλλά και στους απόλυτους αριθμούς. Δυστυχώς επιχειρείται να διαμορφωθεί μια εικόνα η οποία είναι άλλου τύπου. Δεν θα την ασπαστώ λοιπόν αυτή την εικόνα. Βεβαίως, εγκληματικότητα είναι δύσκολο να πούμε ότι θα πάψει να υπάρχει. Έτσι, και ένας άνθρωπος ο οποίος υφίσταται, ξέρω εγώ, μια διάρρηξη, δεν τον αφορά το αν συνολικά οι διαρρήξεις είναι λιγότερες στη χώρα, διότι κάποιος έχει μπει στο σπίτι του. Έτσι, αλλά νομίζω ότι ένας κρίσιμος οδηγός είναι να βλέπουμε το τι ακριβώς έχει συμβεί.
Υπάρχει βεβαίως μια τάση κάποιων δελτίων ειδήσεων τα πράγματα να τα μεγαλοποιούν, να τα διαστρεβλώνουν, να αποδίδουν ευθύνες εκεί που δεν υπάρχουν. Εγώ θα ήθελα να καλέσω τους Έλληνες πολίτες να ανατρέξουν, όλοι μπαίνουν στο διαδίκτυο, στις ανακοινώσεις που έχει κάνει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για την πορεία της εγκληματικότητας αυτά τα χρόνια. Και υπάρχει και μια άλλη πτυχή, δεν υπάρχει δηλαδή αυτό που υπήρχε στην προηγούμενη φάση, μεγάλης κλίμακας επεισόδια στην Αθήνα. Και αυτό νομίζω είναι εξαιρετικά σημαντικό. Δεν υπάρχει μεγάλης κλίμακας επεισόδια, γιατί κάθε βράδυ κάνουν πάρτι αναρχική στα Εξάρχεια, σπάνε ότι υπάρχει γύρω-γύρω, τα λεωφορεία τα καίνε. Ναι, αλλά αυτό όμως προσέξτε. Οπότε αυτό, δεν υπάρχει αντίπαλος για να έχουμε επεισόδια. Όχι, όχι, αυτό υπήρχε. Αυτό υπήρχε. Δεν μιλάω για αυτό. Δεν μιλάω για μια περιορισμένη ομάδα η οποία έχει φετίχ με τη βία και θεωρεί ότι αν σπάσει δύο τζαμαρίες επιφέρει κύριο πλήγμα στο σύστημα. Δεν μιλάω γι' αυτό. Εγώ σας μιλάω για τις μεγάλες κλίμακες συγκρούσεις οι οποίες υπήρχαν στο κέντρο της Αθήνας κατά τη διάρκεια και των μεγάλων διαμαρτυριών. Εσείς αισθάνεστε άνετα όταν υπάρχει μια συγκεκριμένη περιοχή στο κέντρο της Αθήνας όπως είναι τα Εξάρχεια που δεν μπορεί η αστυνομία να πάει και που οι ίδιοι άνθρωποι και καταγγέλνουν ότι ένα ξεχωριστό κρατήδιο. Όχι, δεν αισθάνεται κανένας άνετα. Ξεχωριστό κρατήδιο δεν είναι. Υπάρχουν κινήσεις πολιτών οι οποίες έχουν κινητοποιηθεί και νομίζω ότι και με την καινούργια προσπάθεια που γίνεται υπό τον Αλέκο το Φλαβουράρη μπορούν πολλά πράγματα να βελτιωθούν. Του οποίου το σπίτι ξαναχτύπησαν το χθες για 25η φορά. Το εντάξει, λέω σε επίπεδο, ναι, σε επίπεδο και που βρισκόμαστε. Να καταλαβαίνετε όμως τώρα ότι όποιος ισχυρίζεται ότι η κυβέρνηση έχει ανοχή σε αυτά τα φαινόμενα μπορεί να κοιτάξει απλώς εκεί για να πιστεί ότι δεν ισχύει το ίδιο πράγμα. Δεν πρόκειται περί αυτού όμως. Στα Εξάρχεια όμως πρέπει να σας πω ότι έχουν γίνει οι πιο σοβαρές επιχειρήσεις για να χτυπηθούν τα κυκλώματα παράνομης διακίνησης ναρκωτικών επί αυτής της κυβέρνησης. Έτσι. Η προσπάθεια πρέπει να ενισχυθεί. Είναι προφανές. Χθες είχαμε και γενέθλια, είχαμε το 100ο χτύπημα του Ρουβίκονα. Στην εντάξει, κοιτάξτε να δείτε. Κατοικία της, τι ακριβώς έγινε, κύριε Στρόιδερ, εκεί πείτε μου. Διαφωνώ έτσι με το να πηγαίνεις να τραμπουκίζεις σε προσωπικό επίπεδο έναν άνθρωπο, είναι κάτι το οποίο δεν μ' αρέσει. Αλλά να πούμε στους τηλεθεατές τι ακριβώς έγινε. Πετάχτηκαν τρικάκια. Άστα τα παιδιά. Όχι, καθόλου. Αλλά το να λέμε ότι η απόσταση από το τρικάκι στο Καλάζνικοφ είναι μισή δρασκελιά. Δεν είπα για Καλάζνικοφ, αλλά δεν είναι μόνο τρικάκι. Εσείς δεν είπατε. Έχει βγει και σφυράκι, έχουν σπάσει και τζαμάκια και υπολογιστές και καθόλου. Αυτά δεν πρέπει καθόλου να γίνονται. Τα ξέρετε, δεν τα πω εγώ. Αυτά δεν πρέπει καθόλου να γίνονται. Αλλά πρέπει να λέμε αυτά που γίνονται. Έτσι. Δεν είναι δηλαδή τώρα αυτής της κλίμακας η πράξης και η παραβατικότητα, ας πούμε, αν θέλετε, μία κλίμακα την οποία ως πολιτικές δυνάμεις πρέπει να τη συζητάμε, λες και έγινε καμία έκρηξη, ας πούμε, τεραστίων διαστάσεων και είχαμε και νεκρούς. Εντάξει, πρέπει με ψυχραιμία. Βεβαίως δεν είναι ευκταίες, απολύτως, δεν το συζητάμε. Έτσι, όταν μπαίνεις κάπου και κάποιος αισθάνεται ότι κινδυνεύει και ενδεχομένως να χτυπηθεί ή καταστρέφεις, προφανώς. Αλλά να λέμε αυτό ακριβώς που έγινε, έτσι. Και η μεγάλη συζήτηση που υπάρχει βεβαίως, αν ρωτήσεις 10 πολιτικούς, θα σου δώσουν 10 διαφορετικές απαντήσεις. Αυτοί οι άνθρωποι είναι ακτιβιστές, είναι εγκληματίες, έπρεπε να είναι μέσα, έπρεπε να είναι στα σπίτια τους. Είναι ιδεολόγοι και κάνουν αυτό το οποίο πιστεύουν. Τι είναι για σας? Προφανώς κάποιες ιδέες τους κινητοποιούν να κάνουν πράγματα τα οποία σε πολλές περιπτώσεις είναι παράνομα. Αλλά και αυτός που ληστεύει την τράπεζα μια ιδέα. Έχει ότι μπορεί να τη ληστέψει για να πάρει τα χρήματα. Μισό λεπτό. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι υποτίθεται. Βέβαια είναι δυσδιάκριτα τα όρια. Κάποιοι υποτίθεται. Για εμάς, σας λέω, είναι προφανές ότι κινούνται από μια ιδέα ότι τέτοιου τύπου πράξεις ενδεχομένως θα μπορέσουν να κινητοποιήσουν ευρύτερες δυνάμεις του λαού για θετικότερες. Δεν ξέρω πώς το σκέφτονται πραγματικά, αλλά είναι προφανές ότι πηγαίνουν και κάνουν και παράνομες πράξεις. Είναι προφανές. Εντάξει, τώρα εγώ δεν θα είμαι ο τελευταίος όμως, σας το λέω ειλικρινά και δεν ξέρω, ας προκληθεί και συζήτηση. Δεν θα μεγαλοποιήσω μια πράξη η οποία απλώς πετάει τρικάκια. Αυτό εντάξει. Είναι μέσα στα όρια μιας πολιτικής πρακτικής. Δεν συμβαίνει πάντα αυτό. Όχι. Όταν πάνε, και σπάνε, όταν πάνε και σπάνε και τρομοκρατούν, όχι. Εδώ μιλάμε για καθαρές παρανομίες, οι οποίες δεν πρέπει να γίνονται, έτσι. Αλλά το να συμπεριφερόμαστε ως πολιτικό προσωπικό, σαν να έγινε μια μεγάλη κλίμακα τρομοκρατική επίθεση, όταν απλώς έχουν οι συγκεκριμένοι ή άλλοι, άλλες ομάδες, ας πούμε, έχουν επιλέξει να πάνε να πετάξουν ένα φυλάδιο και να πούνε και μια κουβέντα παραπάνω, δεν είναι υπεύθυνο, νομίζω. Κλείσουμε με αθλητικά, όπως κλείνουν τα δελτία ειδήσεων. Ξέρω ότι παρακολουθείτε. Ο παδός Παναθηναϊκού, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Όχι πολύ ευτυχή στα τελευταία χρόνια. Ελπίζω να το αποφύγουμε λίγο. Ελπίζατε λάθος.
Ως φιλάθλος. Ναι. Παναθηναϊκός σήμερα. Μια ομάδα η οποία φρετάρει με τη χρεοκοπία, αν δεν την έχει αγκαλιάσει ήδη, και πολύ κοντά ίσως σε άλλες κατηγορίες. Τι έχει πάει λάθος, τι νιώθετε, τι θα περιμένατε να γίνει? Κοίταξε, να σου πω δύο γενικά. Νομίζω ότι η πρώτη εθνική κατηγορία πρέπει να έχει πολύ λιγότερες ομάδες. Έζησα στη Σκωτία και παρακολουθούσα για εκεί ποδόσφαιρο μια μικρή αγορά ποδοσφαιρική, η οποία ακριβώς επειδή κατάλαβα ότι δεν μπορεί να έχει ομάδες ανταγωνιστικές, να έχει 20 ομάδες ανταγωνιστικές, περιόρισε στις 10. Την πρώτη εθνική κατηγορία. Δεν ξέρω τώρα, αυτό είναι και αρμοδιότητα βέβαια του αρμόδιου υπουργού και της ίδιας της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Αλλά νομίζω ένα πρωτάθλημα με λιγότερες ομάδες θα ήταν πολύ πιο ανταγωνιστικό, θα ήταν πολύ πιο ελκυτικό το προϊόν. Και υπάρχουν και άλλου τύπου ρυθμίσεις, νομίζω, οι οποίες μπορούν να διασφαλίσουν ότι οι ΠΑΕ δεν θα χρεοκοπούν. Δηλαδή, ας πούμε, το να είναι υπόλογοι οι ποδοσφαιριστές για το φόρο τους και όχι η ΠΑΕ, νομίζω είναι μια ρύθμιση η οποία θα μπορούσε να διασφαλίσει ότι δεν θα φτάνουμε σε φαινόμενα όπως αυτό, ιστορικά σωματεία όπως ο Παναθηναϊκός να είναι στο χείλος της κρεοκοπίας. Πηγαίνετε στο γήπεδο? Ναι, πηγαίνω στον Πανιόνιο. Φέτος πήγα στον Πανιόνιο πολλές φορές. Αλλάξαμε ομάδα ξαφνικά. Τον αγαπώ τον Πανιόνιο, όπως καταλαβαίνεις, διότι είναι στη γειτονιά μου. Είναι μια ομάδα η οποία παίζει πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, με νέα παιδιά, Έλληνες κατά το μέγιστο. Δεν κάνω το, μην υπονοηθεί ότι είναι ρατσιστικό το... Για ρατσισμό δεν σας έχει κατηγορήσει κανείς, σωστό. Αλλά όχι, απλά επισημαίνω ένα θέμα ελλείμματος, έτσι, στήριξης και παραγωγής νέων ταλέντων. Και αυτή η ομάδα, νομίζω, αυτή την επιλογή τη στηρίζει με τρόπο άρτιο. Και έκανε και πάρα πολύ καλή πορεία, πέρσι κυρίως, όχι φέτος, αν δεν κάνω λάθος. Χάλια στο ποδόσφαιρο φέτος σε επίπεδο εικόνας. Το πρωτάθλημα κρίθηκε στα δικαστήρια. Είχαμε βία, είχαμε επεισόδια. Αυτό το πράγμα τώρα φαντάζομαι το συζητούσατε και στα 15 σας για τη βία στο ποδόσφαιρο. Το συζητάμε στα 25, στα 35, στα 55 θα το συζητάμε και πάει λέγοντας. Τι μπορεί να αλλάξει όλο αυτό? Κοιτάξτε, καταρχήν πρέπει να φτιάξει ένα προϊόν το οποίο να είναι οικονομικά βιώσιμο. Έτσι. Δηλαδή δεν μπορεί ομάδες οι οποίες είναι και σε καλή κατάσταση να βγαίνουν οριακά. Φανταστείτε τι γίνεται παρακάτω. Και κατά τη γνώμη μου, ειδικά για τα γήπεδα πρέπει να υπάρχει μηδενική ανοχή στα φαινόμενα της βίας. Το ποδόσφαιρο είναι ένα καταπληκτικό άθλημα. Ένα άθλημα το οποίο μπορεί οποιοδήποτε να το παίξει, ψηλός, κοντός, πλούσιος, φτωχός, και γι' αυτό είναι και το πιο δημοφιλές στον κόσμο. Και νομίζω ότι πρέπει να το προστατέψουμε. Άπαντες. Καταρχήν η πολιτεία. Η εικόνα Σαββίδη με το όπλο. Αρνητική. Αρνητική, νομίζω ότι τα προβλεπόμενα έπρεπε να γίνουν και γίνανε. Δεν πρέπει να μπαίνουν οι παράγοντες μέσα στους αγωνιστικούς χώρους. Και πέρα ο καθένας κάνει τις επιλογές του. Για να κλείσουμε, πώς φαντάζεται τον εαυτό τον Νίκο Παπά σε 10 χρόνια από σήμερα? Ένα υπουργό σε ένα άλλο υπουργείο με 15 χρόνια πολιτική στην πλάτη του, καθηγητή στο εξωτερικό, συνταξιούχο στο σπίτι του με τα παιδιά του γρήγορα. Σύνταξα 50. Δεν ξέρω. Ναι. Είπαμε να αλλάξει το ασφαλιστικό. Όχι, έτσι. Ναι. Φαντάζομαι ότι σύνταξα 50, όνειρο θερινής νυχτός για όλους. Ειλικρινώς δεν το έχω σκεφτεί. Αλλά θέλω να επαναλάβω ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε όλοι όσοι έχουμε θέσεις ευθύνης είναι να σκεφτόμαστε την ημέρα που θα σταματήσουμε να είμαστε σε αυτές τις θέσεις ευθύνης και να ασκούμε την εξουσία που ασκούμε. Και να προετοιμάζουμε, να είναι έτοιμο το έδαφος και το περιβάλλον για μια μετάβαση η οποία να γίνει ομαλά. Έτσι. Γιατί είπαμε, το πολιτικό περιθώριο είναι γεμάτο. Άρα λοιπόν αυτή η μετάβαση δικιά σας... Το πολιτικό περιθώριο είναι γεμάτο από αναντικατάστατους, κύριε Σρόιτερ. Το αύριο το δικό σας ποιο θα είναι? Αυτό που λέμε, τι θέλω να γίνω όταν μεγαλώσω, λοιπόν, εκτός από πολιτικός, καθηγητής πανεπιστημίου πάλι. Τώρα δεν έχουμε, δεν έχω καιρό να τα σκεφτώ αυτά. Δεν σχεδιάζουμε τώρα στο μυαλό μας αυτή τη στιγμή και θέλω να με καταλάβετε και να μπείτε και στη δική μας ψυχολογία, είναι να τα αποκριθούμε στο έργο μας και να φτάσουμε στη νίκη στις επόμενες εκλογές. Τώρα, τι θα γίνει μετά? Κρατάω ότι σε 1,5 χρόνο θα έχουμε τους δικούς μας δορυφόρους στο διάστημα. Βεβαίως. Για να δούμε. Και να τα ξαναπούμε. Είστε καλά, ευχαριστώ. Χάρηκα πάρα πολύ. You know the day destroys the night, night divides the day, try to run.